Να χαμηλώσω. Μια μέρα off μετά από αυτό που είδαμε την Κυριακή. Ναι. Χρειαζόμασταν, πήραμε το παιδί, κάναμε τις βόλτες μας. Πραγματικά, σοκαριστικό. Αλλά είδαμε μπαλίτσα γενικότερα, αυτό ναι, το ωραίο της υπόθεσης. Ξεκίνησε Super League. Είδαμε και δεν θα ξαδούμε. Δεν ξέρω να που θα πεθάνουμε όλοι. Επειδή μπήκε το καλύτερο φάουλ της ιστορίας του τόπου. Εντάξει, φτάνει. Βγήκαν όλα τα άντερ μου. Βγήκανε. Ναι, εκτός από, από την Τρίπολη. Που έχει κάνει ο Φερνάντες το καλύτερο φάουλ της ιστορίας των φάουλ. Δεν το είδα. Βάλε ένα κολλάκι ρε παιδί μου, τι συζητάμε. Σουτ στην εστία 2 είχαμε ξεψυχισμένα. Το θυμάσαι το ιστορικό. Στην αρχή στο πρώτο λεπτό. Ένα του άντρε από το κέντρο. Ένα του άντρε από ένα φάουλ. Και ένα του Βιντέσκι στο τέλος. Κάτσε ακούσουμε τον Αλκέτα. Νομίζω που... βρίζει. Έλα μωρέ. Πάρα και στον Τάνια καμπό. Παραδοθήκατε με φόρο. Πήγε να περάσει. Τι περάσει μω. Κάνε στον τόπο. Τι σας ζητάω. Κάνε σουτ! Κάνε σουτ! Ένα παρκό να πάρετε και ένα γκολ! Τι σας ζητάω! Ένα κάνει προμενάδα με την πάλα ο Μαχλάς. Πάει στη μεγάλη περιοχή. Να τριπλά τον ένα, να τριπλά τον δύο, τριπλά τον τρία. Για να έχει ανοιχτό παιδί. Να είναι ο μαλάκας ο προπονητής. Ας έχει παίχτες! Σουτάρε! Οτιδήποτε. Δεν είδαμε το Σαββάτο. Το Σαββάτο δεν είδαμε. Εντάξει, αγωνία, αγωνία. Τέλος πάντων, ανησυχία μεγάλη για τα νέα κρούσματα. Εγώ περισσότερο ανησυχία για τον θα μείνω προπονητής του ΠΑΟΚ. Στη γωνία περιμέναν όλοι. Όχι χωρίς δικαιολογία. Ναι. Η κόρα της ομάδας δεν είναι αυτή που πείθει ότι μπορεί να έχει συνέχεια ο προπονητής. Εντάξει, άλλο ένα στοιχείο. Υποτίθεται την προπόνηση καλύτερα για την ομάδα και η ομάδα δεν είχε ενέργεια πάλι. Μέχρι και ο Μίσιτς, ο οποίος ήταν κάτι. Ο Ολυμπιακός υπερτερεί έχει με 3 χαφ. Εντάξει, ό,τι και να κάνει ο Μίσιτς είναι εγκλωβισμένος σε πολύ μικρούς χώρους. Και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα, γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα όπως πέσει, όλα πάντα ο Ολυμπιακός είναι προσαρμοσμένος. Τι να σου κάνει ο Μίσιτς, θα περάσει 6 και να βάλει γκολ. Αφού δεν παίζει ο ΠΑΟΚ σωστά. Παίζει λάθος. Όλα κάνει αλλαγές παιχνιδιού. Ωραία, για να καταλάβεις τώρα την νοοτροπία. Αλλαγή παιχνιδιού γιατί κάνεις. Ωραία, για να απελευθερώσεις την πίεση που αισθάνεσαι. Ωραία, και να αναγκάσεις την άμυνα του αντιπάλου να πάει να τρέξει γρήγορα για να προσαρμοστεί. Με πιθανότητες να χάσει την ισορροπία της και μπλα 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 μπλα. Εμείς κάναμε αλλαγή παιχνιδιού, σταματούσαμε την μπάλα και κοιτούσανε. Λες και περιμέναμε να ξαναπροσαρμοστούν αυτοί. Καμία ταχύτητα σε τίποτα. Εντάξει, λογικό είναι να μην ασφάσει. Τα λιγότερα. Το αερόπιο τρέξιμο το έχει. Αλλά δεν πάω για τζόκι. Να πάρω την Jane Fonda. Ωραία. Χρειάζεται συγκεκριμένα τρεξίματα. Χρειάζεται εντάσεις. Εγώ επιμένω ότι αυτό το κομμάτι είμαστε κατσαπλιάδες εντελώς. Σαν και σένα δεν θα μιλάς για τακτικά θέματα. Άσε μας λίγο. Ναι. Που δεν έχει ο ΠΑΟ κανέναν αρχηγυμναστή. Και όποιος έρχεται φέρνει φίλους, κολλητούς. Εγώ... πέντε φίλους. Αυτό το λάθος που πάω θα το πληρώνει. Δηλαδή έτυχε και ο Λουτσέσκου, έχει καλό team. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε ένας που έρχεται έχει καλό team και μου φέρνει γνωστούς συγγενείς και φίλους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο, είναι γενικό κουσούρι αυτό. Ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί πρέπει να βλέπεις και τι κάνει ο αντίπαλος, είναι ότι ο Ολυμπιακός ειδικότερα έχει γυμναστεί εδώ και χρόνια. Γι' αυτό είναι μια ομάδα που τρέχει. Ξέρει τους παίκτες, ξέρει την υποδομή τους, ξέρει το ένα, ξέρει το άλλο, ξέρει άλλα. Εντάξει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με αυτή τη λογική. Δηλαδή, όποιος είναι έρχεται, α, όχι, θα φέρω και τον κολλητό μου. Δεν θα έρθει, ρε φίλε, με αυτόν τον κολλητό σου. Α, έχω ένα πολύ καλό γυμναστή. Έμα να έχει καλό γυμναστή. Έχω εγώ το δικό μου. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα, επειδή με ρωτά πολύ τι θα γίνει. Όπου βλέπετε μια. Α, σκύψτε. Σκύψτε. Να την αποφύγετε. Τέλος πάντων, δεν είναι χαμένο το παιχνίδι της δεύτερης θέσης και το κύπελο είναι ένα παιχνίδι που πας για δύο αποτελέσματα με λίγο ορμάται παλικάρια μπορεί να βγει. Ούτως ή άλλως το κύπελο είναι ένας συγκυριακός θεσμός. Θα πρέπει να κρατήσουμε
την υπομονή μας μέχρι να τελειώσει αυτή η σεζόν. Μου λένε βάλε τον Γκαρσία. Κάτσε ρε φίλε, περιμένετε ρε. Να βάλω τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι καμιά προσωπικότητα μηδενική που θα τον βάλεις 10 παιχνίδια, 11. Ωραία. Και θα, πώς το λένε, και θα δεχτεί μετά να φύγει για να έρθει αυτός που θα θέλει, ξέρω εγώ, αν φύγει ο Φερέιρα, αυτόν που θα φέρει. Ξέρω, φαντάζομαι όλοι λένε βάλε τον Γκαρσία με προοπτική να μείνει. Τύπου Ίβιτς. Ναι, αυτό, όμως, αυτό είναι. Το θέλει το κλαμπ. Δεν το λέει βάλε τον Γκαρσία για 10. Το κλαμπ αυτό. Θέλει να δεσμεύσει και την επόμενη χρονιά με έναν προπονητή που δεν ξέρει αν είναι ή δεν είναι. Πρέπει να δούμε και τι θέλει το κλαμπ. Το τι θέλει ο καθένας μας. Εγώ μπορεί να θέλω το Μάκη Χάβο πρώτο προπονητή, ξέρω εγώ, και να το επιχειρηματολογήσω. Ωραία. Δεν θέλω το Μάκη Χάβο προπονητή. Εντάξει, για να το ξεπεράσουμε. Αλλά ο καθένας μπορεί να λέει το κοντό και το μακρύ του. Μάκη Χάβο έχει πάρει προκρίσεις όμως στην Ευρώπη. Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση με την, με την Τσέσεκα Μόσχας. Εκεί, γιατί εδώ κάναμε εκείνο το έγκλημα με τον Βιτόλο, όσοι θυμάται το παιχνίδι. Τον βάλαμε ανέτοιμο και χάσαμε το κέντρο και μας πήραν το κολοφεράζα στην αρχή και χάσαμε το παιχνίδι εδώ. Πάντα η Τούμπα μας θέλει προκρίσεις. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι μία αμήχανη περίοδος για τον ΠΑΟΚ που πληρώνει όλες τις αμαρτίες του. Όλες. Η αλλαγή προπονητή, οι κακές μεταγραφές, οι τραυματισμοί, η κακή προσέγγιση, η καλή προσέγγιση του αντιπάλου του. Δηλαδή ο Ολυμπιακός π.χ. κάλυψε τα κενά του. Κράτησε τον προπονητή του μετά από αποτυχημένη χρονιά. Δηλαδή σε Μέδο, Βαλμπουενά και Ελαραμπή έχουν κάνει τη διαφορά. Βέβαια από την άλλη, γιατί εδώ πρέπει να είσαι λίγο ξύπνιος, ο Ελαραμπή που είναι στα 33 και ο Βαλμπουενά που είναι στα 37, σε κάποια φάση τον Ολυμπιακό θα είναι βάρος. Εντάξει. Σημασία έχει ότι φέτος απέδωσαν όμως. Φέτος απέδωσαν γιατί. Να το πάρει φέτος. Ναι. Δεν σκέφτηκε μία χρονιά μετά. Και όχι μόνο να το πάρει, έκανε και πορεία στην Ευρώπη. Ωραία. Άρα λοιπόν, και εσύ θα πρέπει να είσαι έτοιμος. Εσύ τον ΠΑΟΚ πέρυσι. Ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ πέρυσι δεν ήταν ένα. Λοιπόν, προορίζεις και εσύ με τις μετέπειτα κινήσεις. Το κάθε κόστος είναι η επόμενη χρονιά η οποία φαίνεται ότι χωλαίνει. Χωλαίνει γιατί βάλαμε και τα 15 αυτό γκολ. Εντάξει. Διώχνεις τον Γκάνιας και τον Σάχοφ. Ποιον πήρες? Φεύγει ο προπονητής. Τι έφερες? Δηλαδή, εδώ λοιπόν έχουν εμφανιστεί κάποιες αδυναμίες ξεκάθαρες. Πρέπει το κλαμπ να δομηθεί σε διαφορετική λογική. Γιατί? Γιατί αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις να κάνεις το σταυρό σου, να εμφανιστεί ο επόμενος Λουτσέσκου, ο οποίος θα κολλήσει με το κλαμπ, θα γουστάρει, θα έχει team σφίχτες. Πάντως η αλήθεια είναι με το κρύο που είχε όλες προηγούμενες. Δεν παρουσιάζει τίποτα. Νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει πλέον ότι μετά αντίστροφα. Επίσημα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει ότι... Και γιατί να μην πατήσεις πάνω στο... Ο Λουτσέσκου την πρώτη... Λουτσέσκου κάνει δύο μήνες... Αύγουστο ήρθε και δύο μήνες δεν έπαιζε. Εντάξει, είπαμε να περιμένεις. Δύο μήνες περιμέναμε σιγά. Και πάλι πέντε άτομα κρατούσαμε, μη σου πω τρία. Ωραία. Ήτανε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε το μάτσο με τον Απρόμ. Ήταν από ισοπαλία με τον Πανιόνιο. Ισοπαλία μαγική εικόνα. Δύο επιθέσεις, δύο γκολ αυτή. Εντάξει. Με τον Σπυριδόνοβιτς. Άστο. Και σοφάρες ο Μάτος το 100. Άλλο να περιμένεις δύο μήνες και τρεις μέχρι να δείξει κάτι η ομάδα. Ο Μάρτης, παραδείγματος χάρη, ναι μεν δεν πέτυχε κάτι, αλλά έδειχνε η ομάδα του μια βελτίωση. Ξέρεις ποια ήταν η κορυφαία στιγμή για τον Μάρτης φέτος? Όσο και αν ακουστεί αυτό. Ο τραυματισμός του Φορτούνη. Ναι. Γιατί? Γιατί ο Φορτούνης είχε ένα ρόλο, παίζω αναγκαστικά, γιατί είμαι ο Φορτούνης. Λίγο βεντέτα. Ναι, παίζω, είμαι ο Φορτούνης, φιλαρχηγός είμαι, δεν καταλαβαίνω, ναι. Παίζω. Και του δόθηκε η ευκαιρία εκεί να ελευθερώσει τον Βαλμπουενά και να παίξει αυτή την, να έχει αυτή την επιλογή με τα τρία χαφ, που και οι τρεις δεν είναι τίποτα top παίκτες, είναι κανονικοί χαφ. Αλλά όταν είναι τρεις κανονικοί,
κάνουν διαφορά. Έχουν τρεξίματα, έχουν καλές αποστάσεις, έχουν δουλέψει τακτικά, έχουν καλές επαφές με την μπάλα. Ωραία. Δεν είναι δηλαδή ο Μπουχαλάκης που πολλές φορές ειρωνευόμαστε, που είναι ένας κανονικός παίκτης, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Δεν πάβει να κάνει μια πολύ καλή σεζόν γιατί έχει τα στηρίγματα, έχει δουλευτεί καλά η ομάδα, μπλα μπλα μπλα. Ωραία. Εδώ εμείς, αντί να βλέπουμε εξέλιξη παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν κόλλησε ο προπονητής με την ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει να τη διαχειριστεί το κλαμπ. Όχι ο καθένας μας να λέει την ιδέα του. Καλό. Ναι, δηλαδή δεν είναι δουλειά μας. Εντάξει, ποιον θα φέρει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Αυτά, παιδιά, είναι αλλού δουλειά. Γιατί αυτός που θα πάρει αυτή την απόφαση παίρνει και καλά 600.000 το χρόνο. Γιατί να αγχωθώ εγώ ποιον θα πάρει. Ναι, από μια ιδέα δεν μας τα μοιράζω. Που γράφουν οι Ηρακλητοί της Λευτεριάς στον Ρωμανό, τον αναρχικό. Ναι. Όσα είχαν γίνει. Ναι. Και ήταν τραυματίας ο Ρωμανό τότε. Ναι. Σοβαρά έχει γίνει. Ναι. Στήριξη στον Ρωμανό κατά τραυματισμό του. Πάει να γίνει κέντα, πως γίνεται κέντα τώρα, κατάλαβες. Δεν υπάρχει δε, αυτό το πράγμα. Στήριξη. Ο Άρης ήταν κακός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Απλά ο Όφη έχει αυτό το ταλέντο που ενώ δείχνει καλύτερος, ξέρεις ότι θα χάσει. Είναι το μάνο μπροστά. Δεν είναι μόνο ότι είναι καταπιάς όντως, δηλαδή είναι ένας πανικός στο μυαλό του. Από τα γενέθλιά μου έχουμε. Θα πεις ότι κάτι έκανε αυτή τη φορά. Αλλά παίζει με τόση αφέλεια ο Όφη. Ψηλά όλοι. Εταιρεία διασκέδασης, δεν είναι ομάδα. Είναι εταιρεία διασκέδασης. Εντάξει, ο Άρης τώρα έχει παίκτες μπροστά που άμα τους δώσεις χώρο, δηλαδή το Φετβαζίδη και τον Γκάμα, ο Φετβάζ σε κάποια φάση στο 40 νόμιζα δεν παίζει. Ναι. Ωραία. Δεν είναι δηλαδή αφανή ο Μέση, απλά μπορεί να μην τρέχει. Ναι. Εντάξει. Ο Φετβαζίδης μέχρι το 40 δεν υπήρχε. Αλλά μετά ο Όφη, όπως παίζει, προηγήθηκε, έκανε φάσεις, έκανε, δεν έκανε τίποτα. Τρώει ένα γκολ με πολύ καλή ενέργεια από τα δεξιά, γίνεται το 1-1 με τον Γκάμα και καταφέρνει μετά από ένα ημίχρονο που 40 λεπτά ο Όφη ήταν καλύτερος και ο Άρης ήταν 5, να πάει στεναχωρημένος στο ημίχρονο ο Όφη και ο Άρης θα πάει χαλωμένος. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιζε πάλι ο Όφη, ήξερε σε κάποια φάση θα μπει γκολ, κάνει ο Γκάμα την κολάρα, εκπληκτικό φάουλ με την μπάλα να περνάει εκτός τείχους, πέρασε πλάγια από το τείχος, δηλαδή δεν πιάνονταν αυτό με τίποτα, και κατάφερε αυτό το φάουλ, το όντως εκπληκτικό του Γκάμα, να είναι το δεύτερο καλύτερο της πολιτικής. Κάτσε, δεν το είδα ακόμα, ρε, γιατί δεν το είδα αυτό, περίμενε. Δεν υπάρχει του Φερνάντες, το φάουλ δεν γίνεται, δεν θα το ξανακάνει ποτέ στην καριέρα του, ρε. Θα το επιχειρεί από εδώ και πέρα, μόνο και το στοίχημά μου έγινε. Θα το επιχειρεί από εδώ. Δηλαδή βγήκε και ξύπνησε μέσα ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Φερνάντες για να χάσουμε εμείς το στοίχημα. Που ήταν το λιγότερο που χάσαμε το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Δηλαδή δεν σε ενθουσίασε το χτύπημα αυτό. Τα έχω ξαναδεί αυτά. Πού τα ξαναδείτε, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, δεν το άσου, ποτέ άσου. Φραντζέσκος. Μια φορά το έκανε ο Λάζαρος με τον Ολυμπιακό αυτό το χτύπημα. Και πήγα για Μπαρμπάρα. Όχι. Μπήκε. Το δοκιμάζει, περαστικά κιόλας. Ωραία, όποτε το δοκιμάζει η μπάλα πάει δύο συνοικίες παραπέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματέ. Ξεκινήσαμε. Έχουμε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές σε τιμές κόστους Φιλιππούπολεως 57 στους αμπελόκηπους. Welcome stores Αλεξιάδη.
ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, ό,τι χρειάζεται για το παιδί σας. Ό,τι δραστηριότητα φαντάζεστε υπάρχει στα ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία εννοείται. Φαντάζεστε. ΚΔΑΠ. Είμαι 31 εβδόμου. Οι μηχανές σας πρέπει να συνδεθούν και να αποστέλνουν δεδομένα. Στον Σωτηριάδη θα κάνεις ένα τηλέφωνο για να πάρεις τις σωστές απαντήσεις στο 2-3-15-77-037 για όλες τις επιχειρήσεις. Εννοείται από εκεί και πέρα ο Σωτηριάδης έχει όλες τις μηχανές γραφείου, όλες τις ταμιακές και βέβαια ολοκληρωμένα προγράμματα παραγγελιοληψίας. Θα δώσουμε γυαλάκι. Δώσε γυαλάκι. Ένα γυαλάκι. Πάρε κόσμο να γυαλάκι. Επιστρέψαμε εδώ στο ψυχιατρίο μας, στον Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Τριτούλας. Για αρκετούς είναι σαν Δευτέρα, Τρίτη, 9 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα αρχείων είναι σήμερα και παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Υπήρχε παγκόσμια ημέρα για τη διαπίστευση. Αυτή που εναγωνίως έψαχνε ο κόσμος προχθές το κυκλισμένο των θυρών. Ναι. Πόσο κόσμο είχε μέσα τελικά το... Όσο έπρεπε. 30 δημοσιογράφοι. Ναι. Ακριβώς όλα. Ναι. Δεν υπήρχε ούτε μισός που να... Μα μου σου μου του, σε είπαμε. Αυτά είναι. Ούτε μισός. Λειτουργεί το κράτος. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε πόσο θα ξαναδούμε. Ποδόσφαιρο. Τα κρούσματα δεν είναι πάρα πολλά τώρα. Έγινε στην Ξάνθη εκεί με τον Μπαϊράμι. Αυτό το Πάσχα των Μουσουλμάνων έγινε εκεί ένα μακελιό, γιατί γιορτάζουν όλοι μαζί και τα λοιπά, έγινε εκεί μια κέντα. Έχουν καμιά 30 κρούσματα που τα βρήκανε, σίγουρα καμιά κατοστάρα που δεν τα βρήκανε. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος σοβαρός. Και από εκεί και πέρα είναι οι ταξιδιώτες. Το οποίο, όπως προείπα, την επόμενη εβδομάδα αυτό το πράγμα θα... Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, δεν ξέρω. Θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά πρόσεξε με. Ποιος ταξιδιώτης θα έρθει ξέροντας ότι άμα έχει κορονοϊό θα κάνει 14 μέρες στην Ομόνοια. Γι' αυτό ίσως να κάναμε ανάπλαση. Αντί να βάλω την περιβόητη παραλία στην Εύβοια που λέγανε κάποιοι ότι είναι παραλία στην Κροατία κτλ. Και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με το σποτάκι του ΕΟΤ. Το The State, Greek Summer State of Mind. Να βάζανε εκεί την Ομόνοια. Πλατεία Βάθης, πλατεία Αμερικής. Πλατεία Βάθης, ελάτε να γίνετε. Να σου πω και κάτι άλλο. Άμα είναι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, κλείσε ένα παραθεριστικό όλο για καραντίνα. Τουλάχιστον να κάνουν και διακοπές οι άνθρωποι. Ναι, βάλ τους, ξέρω εγώ, πάντως στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι. Ποιος θα πάει στο Λουτράκι. Ωραίο είναι το Λουτράκι όμως. Το Λουτράκι το έχω κακή εμπειρία. Επειδή έφαγες το ξύλο. Εντάξει, οκ. Κακή εμπειρία. Αντί να μαυρίζει από το μέλλον. Στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Στην Εύβοια, μια χαρά. Που είναι παραγνωρισμένη τουριστικά και έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Ναι. Την έχω επισκεφτεί μικρός. Προσφέρεται. Ερέτρια. Είχα μια γκόμενα από την Ερέτρια. Ερέτρια. Λουτράτ, έτσι κάπου. Πολύ δυνατή κιόλας. Ναι, είδες. Το Ιαματικό νερό, Σταύρο μου, δίνει ευεξία. Στο χωραγό έμενε, αλλά ήταν από εκεί. Εντάξει, πήγαινε, έκανε τα μπάνια της, τα Λουτράτ, τα τέτοια. Ας πούμε, φεύγαν τα έξεμα, φεύγαν τα αφιενικά και μπορούσε να τα απεξέλθει, ας πούμε, φαντάζομαι, με όλους κυπήλους. Εκεί έχω πάει και στη Χαλκίδα. Mm. Δεν έχω πάει πιο μέσα. Κύμες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά που έχω δει και εγώ δεν έχω πάει. Είχα πάει μικρό στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Τον ξέρεις τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Είναι από τους Γκράντεα Αγίους. Δεν ξέρω τον Έλληνα. Από τους Γκράντεα Αγίους. Βέβαια έρχονται ξένοι Άγιοι και μας παίρνουν εδώ τους δικούς μας. Ας πούμε. Ναι. Δεν έχουμε εδώ Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, Άγιο Ιωάννη Σερών, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα το πώς θα διαχειριστούμε τις εισρωές. Δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Δεν γίνεται να μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, για να επιστρέψουμε μετά στην μπάλα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν υπάρχει δεύτερο lockdown με τίποτα. Θα πεθαίνουμε στους δρόμους. Η αγορά δεν θα ξανακλείσει, να ξέρεις. Με ποιον όμως θα λειτουργήσει από την άλλη, διότι ο κόσμος βλέποντας αυτή την συνθήκη θα περιοριστεί. Δεν υπάρχει ακόμα καμιά συνθήκη, ναι. Θα δούμε αν υπάρξει. Είδαμε... Μην κινδυνολογείς. Δεν κινδυνολογώ, είδαμε τα όσα συνέβησαν στη Μύκονο και βγαίναν όλοι και έλεγαν αου, 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 ξέρω εγώ Μύκονος και τέτοια. Και ξαφνικά χθες, ημέρα Δευτέρα, στην Μητρόπολη του Πειραιά, γίνονται αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Τον που έχασε την πόλη, δηλαδή. Ναι, ναι, μπορεί εμείς να μπορούσαμε. Παρένθεση, δεν ήταν μαρμαρωμένο, δεν θα έπρεπε. Ναι. Μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ναι, ναι. Με
χιλιάδες κόσμο, καμία απόσταση, μαγική φωτογραφία που έχουν βγει και όλοι οι επίσημοι με Άδωνη Γεωργιάδη και τέτοια που στριμώχνονται για να χωρέσουν, Μητροπολίτης Πειραιά και τα λοιπά, για να χωρέσουν στην, ναι, να χωρέσουν στην φωτογραφία. Και ταυτοχρόνως, ας πούμε, υπήρχε μια κριτική για τα μέρη, ξέρω εγώ, στην ΑΦΑΚ το λέγανε, κυνηγάνε, ας πούμε, τα μαγαζιά τα οποία όντως συγχρονιστήκε ο κόσμος. Αλλά θα πρέπει, υποτίθεται, οι κυβερνητικοί παράγοντες να είναι οι πρώτοι που δίνουν το παράδειγμα. Μπρος στη φωτογραφία, την είπα δίπλα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και είδα σήμερα κιόλας ένα κορυφαίο, μιας και είπες για τον καλό τον άνθρωπο, εκεί τον Μητροπολίτη Πειραιά. Αργότερα, ίσως ο Σπέρα μου βγήκε κανένα βιντεάκι που τη στρίβει με ένα χέρι τετράφυλλα. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Κάτι ταλέντο θα έχει αυτό. Τα λιβάνια. Αργότερα, μετά από χρόνια, δεν ξέρω αν έχεις δει τι γίνεται εκεί στην Αγγλία, στο Μπρίστολ, νομίζω, σε μια πόλη όπου κατεβάσαν ένα άγαλμα ενός δουλέμπορου που υπήρχε, τον είχαν άγαλμα εκεί στην πλατεία, τον Κόλστον στο Μπρίστολ, και γράφει σε ρεπορτάζ του Αντένα από κάτω αυτό το σούπερ που περνάει: αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, άνω και κάτω τελεία, δουλέμπορος αλλά και φιλάνθρωπος. Με αγάπη, ας πούμε, πουλούσε κορμιά. Ναι, και τους αλυσόδενε, ας πούμε, και τους έβαζε. Όχι, ρε, έβγαζε λεφτά από το δουλεμπόριο και ήταν στην εκκλησία. Ναι, γινόταν, δηλαδή. Είναι μια πράξη. Πήγαινε στην Παναγία σου μέλα και δεν σου έχω κάνει. Όχι την εδώ, όχι την Γνήσια. Αυτή που άνοιξε ο Ιβάναρος. Ναι, έτσι. Ωραία. Την άλλη, την Αβαβά. Δε ποιοι έχουν κάνει τέτοιο. Προσφορές. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί ο κόσμος διψάει. Είδαμε ξανά μπαλίτσα. Ποδοσφαιρικά. Αχ, Παναθηναϊκός, καλούτσικο παιχνίδι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εμένα με παραξένεψε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν συμπαγής μετά τα όσα έγιναν. Γιατί όταν βγαίνει η παραμονές των play-off, μία επιστολή που λέει ο πρόεδρος στον προπονητή. Πώς τον λένε, τα λέμε. Ενώ έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Σαν την Ελωνόρα Ζουγανέλη. Εκεί θα μπορούσε ο προπονητής να πει: έτσι είσαι. Οκ, και εγώ αφού τα λέμε δεν ασχολούμαι. Αλλά τελικά ασχολήθηκε. Έχει έναν εγωισμό ο Δόνης. Έχει. Μόνο εγωισμό έχει βασικά. Ναι. Αυτό έχει. Ναι, αλλά από ό,τι φάνηκε οι παίχτες παίξανε και για το Δόνη. Παίξανε γιατί σου λέει τώρα: αν ήρθε ο άλλος εδώ πέρα και θα αλλάξει τα πάντα, θα φέρει τους δικούς του, θα πάρουμε τον πούλο. Εμείς δηλαδή το σκέφτηκε. Ναι, αλλά σου λέει: από τη στιγμή που είναι να πάρουμε τον πούλο, γιατί να παίξουμε. Κάνανε πέσιμο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Κολοπή. Και ο Ρόκα τον έδωσε τον Αλαφούζο σε ένα κλάσμα, εντάξει. Δηλαδή. Όχι εγώ, ο πρόεδρος. Γρήγορα, άπειροι αυτοί οι Ισπανοί σε θέματα τέτοια. Ναι. Εκεί δεν μιλάς. Ακούς, κουνάς το κεφάλι. Εντάξει, άμα είναι λίγο η συζητησούλα όμως έντονη. Ναι, και χωρίς αποστάσεις εν μέσω κορονοϊού, όσο να είναι, επηρεάζει. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι για το καλό της ομάδας. Δύσκολο. Ναι. Θα επιμένεις ότι δεν γίνεται, παιδιά. Αυτά είναι εντός ομάδας, δεν γίνεται να τα λέμε. Και εκεί μπορεί να το εκτιμήσει ο παδός. Ναι. Ότι ο δεν είναι Ρουφιάνος. Αυτός μιλάμε τώρα, δηλαδή. Πιο γρήγορα από τον Εφιάλτη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και από την ΑΕΚ ήταν. Ναι, θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Και έτρεξαν. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Αυτό του Λιβάγια τώρα είναι φάουλ στο πρώτο κόλπο ακυρώθηκε του Παναθηναϊκού. Γιατί το Αγκούστο δεν ήταν, μας λέγανε οι αεξίδες. Τι έγινε. Αγκούστο σε ποια φάση. Το 2-2 της του ΆΚΑ. Ήταν φάουλ αυτό, έπρεπε να κυρωθεί τον γκολ. Ή όπως μας βολεύει. Τα το δίδυο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ το 2-2. Ναι. Ναι, σχεδόν παρόμοια. Όπως μας βολεύει. Παιδιά, να αποφασίσουμε. Αλλά είχε ξένο διαιτητή τότε. Να κοιτάξει κι ένας. Εδώ ο Έλληνας γύρισε πίσω τη φάση, είδε από την αρχή. Ο Τζίλος είναι. Ναι. Ο Τζίλος, αν μπορούσε να δει και ένα sequel και να είναι σίγουρος, θα το έπρεπε μετά από αυτό που έπαθε. Εντάξει. Ήμουν σίγουρος θα τα κυρώσει. Ήμασταν στον αέρα στο Open εκείνη την ώρα και με το που ξέρω ότι είναι ο Τζίλος και ότι πάει στο VAR, λέω τα κύρωση τελείωσε. Εντάξει. Είναι φάουλ, αλλά ήταν και το Αγκούστο. Ναι. Εντάξει. Απλά δεν γίνεται στο ένα η επαφή να μην είναι φάουλ και στο άλλο να είναι. Εντάξει, να αποφασίσουμε τι γίνεται τέλος πάντων σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικά οι Έλληνες γιατί δεν είχαν θέματα. Καλά ήταν, σαν ξένοι. Ούτε κάρτες, ούτε. Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Πραγματικά. Να ακολουθήσουν όλες τις δουλειές που έχουν εκτός διαιτησίας, αν γίνεται. Και το αστείο με τους Έλληνες διαιτητές είναι ότι ο ένας δεν παίζει τον Ολυμπιακό, ο άλλος δεν παίζει τον ΠΑΟΚ, ο άλλος δεν. Δηλαδή.
Ναι, αστεία πράγματα αυτά. Ωραία. Και εννοείται ότι ο Κομίνης δεν μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ γιατί του στέλνει σε ένα πρωτάθλημα. Εννοείται ότι ο Τζίλος δεν μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό μετά από αυτό που έγινε. Και ξέρουν όλοι ποιοι το κάναν, αλλά η υπόθεση είναι στα σιρτάρια ακόμα. Ωστόσο, καταγράφουμε το γεγονός ότι την πρώτη αγωνιστική δεν δημιουργήθηκε θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθεί τη δεύτερη ή την τρίτη. Υπάρχει γραμμή του offside που έκανε τώρα Δουλίτσα, ναι, στην Τούμπα, γιατί κοιμήθηκε ο βοηθός. Θα μου πεις τώρα, ήταν πολύ δύσκολη φάση και εγώ κοιμήθηκα. Εγώ δηλαδή δεν κατάλαβα ότι σε καθαρό χρόνο ο Ελαραμπή ήταν πιο μπροστά. Πού να το δεις κιόλας, από εκείνη τη γωνία. Εντάξει, δεν ήμουν μακριά. Ναι, αλλά και πάλι. Όταν ήταν δύσκολη φάση. Όταν είναι στα μερικά σαντιμίτρ, είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιος προεξέγει το σώμα και η γωνία. Και ήταν offside και κλείδωσε ο Πασχαλάκης σε ένα μεγάλο λάθος, γιατί εκεί τη διώχνει την μπάλα. Αλέξανδρε, δεν την κρατάς μέσα. Ναι. Ζωντανή. Εντάξει. Αυτά και με τη διαιτησία. Στην αρχή νομίζανε ότι το VAR πήγαινε στο VAR να δει ο διαιτητής για τη φάση του Πασχαλάκη. Αν είναι φάουλ και τέτοια. Κανείς ένα χέρι είχε στην μπάλα. Και ναι, μάλιστα στο τέλος την άφησε. Ναι, ναι. Όχι, αυτό σου λέω. Κανείς δεν κατάλαβε ότι μετά πήρα χαμπάρι όλο, ναι, ότι πρόκειται για offside. Κανείς μας δεν πήρε χαμπάρι. Τι έγινε. Αυτή η γραμμή του offside τι είναι, δεν την έχω καταλάβει. Δηλαδή, είναι γιατί η ειδική τόσο γραμμή. Η ειδική γραμμή, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε, ας πούμε, πριν και τώρα δεν την αγοράσαμε, ρε. Πώς την αγοράσαμε, δηλαδή, τι παραπάνω έχει, ας πούμε. Ο Βασιλιάδης. Μια. Τσακάλι. Ένα προγραμματισμό είναι, ρε. Χρειάζεται τόσο πολύ δουλειά για να φτιάξει μια γραμμή του offside, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω υπολογιστές. Βρες έναν για σου φτιάξει. Κάνω. Αλλά στο Excel, για να μπορώ να σου φτιάξω μια γραμμή. Θέλει πρόγραμμα καλό. Εντάξει. Είναι ακριβή γραμμή, είναι 1000 ευρώ το παιχνίδι. Τόσο κοστίζει, 1200 το παιχνίδι. Τόσο κοστίζει. Τι γραμμή είναι αυτή, ρε. Από πού είναι. Σε ΦΠΑ. Γράμμα, από την Κολομβία. Τι φέρανε. Βέβαια, λες που υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι όλοι κάτι κάνανε. Κάτι έγινε, ναι, ναι. Δεν ήταν αμάν. Ξέρω εγώ. Θα υποστούμε τη συνέχεια. Ναι, ο ΠΑΟΚ ήταν μακράν η χειρότερη ομάδα του Σαββατοκύριακου. Έπαιζε και με τον καλύτερο αντίπαλο, βέβαια. Εντάξει. Ισχύει και αυτό. Να τα λέμε όλα. Ισχύει και αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι καρμπών και στατιστικά που το βλέπουμε στο Ριπρές. Ήταν ένα παιχνίδι καρμπών με το πρωταθλήματο. Καρμπών. Με τον ΠΑΟΚ να είναι ακόμα χειρότερο στις μονομαχίες. Δηλαδή, μας στείλαν τα παιδιά από το Ινστάτ κάποια νούμερα. Του Ολυμπιακού τα νούμερα είναι ίδια ακριβώς με τον αγώνα πρωταθλήματο. Του ΠΑΟΚ είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή πραγματικά έλεος. Έλεος, είναι η ώρα να πάρθουν αποφάσεις. Και είναι η ώρα να πάρθουν αποφάσεις. Εγώ δεν θα κάτσω να πω για πρόσωπα. Εντάξει, αλλά στη δομή της ομάδας. Αυτό που έλεγα πριν. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας εδώ να κάνει το κομμάτι του. Το κλαμπ είναι πάνω απ' όλα. Ο άλλος είναι υπάλληλος. Αν θέλει να δουλέψει κάποιος με την λογική του κλαμπ, καλώς να ορίσει. Αν είναι να έρθει κάποιος για να μου ορίσει τη λογική, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο κλαμπ για να κάτσει να αποδεχτεί το τι ξέρω εγώ θα κάνει ο καθένας, το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Πρώτα είναι τα θέλω του κλαμπ και μετά τα θέλω των υπαλλήλων του. Ωραία. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τι γίνεται. Ναι, αλλά ας υποθέσουμε ότι φεύγει ο προπονητής. Που είναι, ας πούμε, μια πιθανότητα. Μια πιθανότητα και μια τάση μεγάλη στην μερίδα του κόσμου. Αν δεν φύγει σε τρεις εβδομάδες, θα είμαστε κρουσοπαθηνάδες όλοι μεταξύ μας. Θα θέλουμε κάποιον να βαρέσουμε. Αλλά δεν πάντων είναι αυτή η αλήθεια. Τι κάνει τώρα, ας πούμε. Δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα. Δύσκολο. Ή δεσμεύει την επόμενη χρονιά, κάτι το οποίο είναι λάθος, ή πα με έναν υπηρεσιακό που θα αποδεχτεί να έχει 10 παιχνίδια στην πλάτη. Και ποιος μπορεί να είναι αυτός ο... Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν υπάρχουν προπονητές καλοί που θα δεχτούν αυτό το πράγμα. Εντάξει. Βέβαια, ναι, μπορεί κάποιος να σου πει τι χειρότερο να παίξει. Ναι, σωστό και αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Καμιά φορά αλλάζει προπονητή για να πάει ευθύνη στους παίκτες. Τώρα οι παίκτες ξέρουν ότι έχουν το άλοθη. Από την άλλη βέβαια, γιατί πολλοί κατηγορούν τους παίκτες. Οι ίδιοι παίκτες πήραν τα άπλου, παιδιά. Δηλαδή, κάτι γίνεται λάθος στον οργανισμό και υπάρχει αυτή η εικόνα. Ναι. Οι ίδιοι κατά έναν χρόνο μεγαλύτεροι, οι δύο, ναι, πολύ βασικοί, ναι, με τραυματισμούς. Ναι, βέβαια, αγόρι μου, μαζί σου, αλλά δεν είναι. Έχει και απώλειες ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, του Κρέσπο η απώλεια είναι σημαντική. Του Γιαννούλη προχθές ήταν σημαντική. Του Ίγκασον μπορεί να πήγε καλά ο Μιχάη, αλλά είναι σημαντική. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίες απώλειες αυτές. Στο φάλο, και ποιος τον χάνει τον Ελαραμπή.
Στο μαρκάρι. Στο φάουλ. Στο φάουλ, στο γκολ του Ολυμπιακού. Στον γκολ δεν φταίει. Ο Βιερίνια κάνει λάθος, αλλά και ο Βιερίνια. Ναι, κάνει το λάθος, εντάξει, οκ. Δεν το χάνει και αφού ο Βαρέλα βγαίνει για να κλείσει. Εκεί και ο Μιχάλη δεν προλαβαίνει να κλείσει, αφού όλα γίνανε γρήγορα. Όταν είσαι στο ανέβασμα και γίνεται τέτοιο λάθος, δεν είναι εύκολο να το καλύψεις. Ναι. Ωραία, αλλά από εκεί και πέρα. Και του Βιερίνια το λάθος, ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί ο άντρε δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα αποδεχτεί στο παιχνίδι του να είναι όλο διώξε. Ωραία, εκείνη την ώρα σε εκείνο το σημείο του αγώνα πάω και ήταν μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Και κάποιος πρέπει να κατεβάσει την μπάλα και να παίξει. Ωραία, και πήρε το ρίσκο Βιερίνια. Που και πάλι το ίδιο θα κάνει, γιατί αυτή είναι η στόφα του. Έκανε λάθος. Και ποιος πιέζει από τον Ολυμπιακό, ο Βαλμπουενά. Ο 37χρονος. Εντάξει, και κλέβει την μπάλα και γίνεται τον γκολ. Ακόμα δηλαδή που μου κατηγορούν εμένα τον άντρε, κάτι φίλοι μου, ότι έκανε το λάθος. Παιδιά, έκανε το λάθος γιατί βαρέθηκε να βλέπει την μπάλα μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Για τον Βιερίνια το πιο εύκολο ήταν να απομακρύνει. Και μετά πάλι άμυνα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Εντάξει. Εγώ δεν κατηγορώ τον Βιερίνια, το σωστό έκανε. Δεν του βγήκε. Οκ. Φάγαμε τον κόλ. Οκ. Ναι. Αλλά όταν είσαι στον ΠΑΟΚ και παίζει την Τούμπα, έστω και αν είναι άδεια αυτή, θα πρέπει να παίζει. Όχι να είσαι μπαμ και μπούμε κουμπουργέ. Όταν πατσαβουργέ όλη την ώρα, να φύγει μπάλα, να φύγει ευθύνη από πάνω μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και υπάρχει και η θλιβερή εικόνα του Μαουρίτσιο, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι δεν θα ανανεώσει και ίσως θα πρέπει να προσαρμοστεί και λίγο η ομάδα. Άρα τι το βάζεις αφού, αυτό ακριβώς. Ναι, αφού βλέπεις ότι δεν. Δεν είναι. Γιατί δεν έχει λύσεις θα μου πεις, αλλά βάζω το τσιγκάρα. Πόσο χειρότερος να είναι δηλαδή. Τον Εσίτη. Ο Σίτι, αν εξαιρέσεις μια παλιά που πάτησε λίγο παραπάνω το κουμπί και πάρα τα φουρνάρια, δεν ήταν κακός. Κοίταξε, τέριαζε σε αυτό το παιχνίδι που δεν είχε τρεξίματα. Θα μπορούσε να παίξει. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να διανύσουν οι παίκτες μεγάλες αποστάσεις. Ήταν πολύ. Θα παίξει ο Σίτι αναγκαστικά σε κάποια φάση. Δεν υπήρχαν χώροι. Το άλλο που είχε κάνει εμένα ο Φερέιρα και με τρέλανε είναι ότι κατάφερε να κλείσει τις αλλαγές του 73. Ναι, έκανε τρεις μαζί. Και δύο που είχε κάνει πέντε. Ναι. Από το 73 μέχρι το 95 που τελείωσε το παιχνίδι. Ωραία, είναι 22 λεπτά. 22 λεπτά. Μπορεί κάτι να συμβεί. Μπορεί κάτι να συμβεί. Πώς ξέρουμε, μετά από 3 μήνες. Δεν μιλάμε για μια περίοδο που είσαι σε full κατάσταση. Και παραλίγο θα ήμασταν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που έμεινε με 10 έχοντας κλείσει τις 5 αλλαγές. Εντάξει. Και τώρα τι, για να βάλει τον πιτσιρικά τον Τζόλι που τον καίει κιόλας. Δηλαδή. Ήταν λίγο κίνηση απελπισίας αυτή. Όχι, δεν ήταν κίνηση απελπισίας, είναι ότι βάζω τους μικρούς. Για να πάει η ατζέντα εκεί. Είναι αυτές οι κουτουπολογίες που κάνουν οι προπονητές. Εντάξει, δεν είναι απελπισία όταν θες να αλλάξεις την ατζέντα και, και την κουβέντα. Είναι κίνηση απελπισίας. Ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση. Ό,τι και να λέμε τώρα, νομίζω ότι έχουν εντοπιστεί τα λάθη. Δεν είναι δηλαδή ότι αναλύουμε τους λογαρίθμους. Τι δηλαδή και πάλι πειράζει. Λογαρίθμους του 10, το έμαθε. Το 1. Έλα, ρε. Ναι, αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει σαν οργανισμός και να πάρει αποφάσεις. Τώρα έτσι δεν. Ούτε σοκάρεται το αγωνιστικό τμήμα. Ωραία. Ούτε δείχνει στον κόσμο ότι κατάλαβες. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Εντάξει. Επίσης διέκρινα ότι δεν ήταν και κάτι που δεν το περίμεναν και πολύ. Σαν μια νομοτελειακή ματαιότητα. Κοιτάξτε, το παιχνίδι μπορούσε να είναι το παιχνίδι για χεί. Δηλαδή ούτε και αυτοί κάνανε. Δηλαδή ένα σου του μπουχαλάκι έχουν και η φάση του γκολ. Δεν χρειάστηκε να. Αυτό το λες και μου το έπεσε εκτός αέρα. Δεν είναι φλακίε. Ομάδα Ολυμπιακός, άμα θέλει να σου βάλει 5 γκολ, θα σου βάλει 5 γκολ. Άμα σε βρει. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Εδώ πίστευαν οι Αργεντινοί θα του δώσουν το κύπελο στο Καθατζόγλιο και το 0-2 που με παρέξει 0-6. Δεν λυπάται ο Ολυμπιακός άμα μπορεί. Ναι, δεν σου είπα ότι λυπήθηκε, αλλά είναι και η δεδομένη. Όχι, είναι απλά. Η εποχή. Δεν μπορούσε να φορτσάρει να κάνει. Να σου βάζει ένα γκολ στην Τούμπα. Λυπήθηκε για δύο αποτελέσματα, αλλά δεν το χαλούσε το χείρι των Ολυμπιακών. Ναι, εντάξει. Βάζει ένα γκολ στην Τούμπα νωρί. Ένα και μετά μαζεύεσαι. Τρεις μήνες έχεις να παίξει μπάλα. Βάζει ένα γκολ νωρί. Γιατί να μην κάτσει να το υπερασπίσει αφού βλέπει ότι δεν απειλείσαι κιόλα. Αυτό δεν είναι. Άμα είσαι καλά, θα κάνει κι άλλε τρει φάσει ανοιχτό. Δεν κάτσει τώρα να τρέξει να πάθει θλάσει σε αυτό. Δεν έκανε επιθέσει. Δεν μπορούσε. Ωραία, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε τίποτα. Ωραία, μην του θεοποιούμε. Δεν είναι τόσο μεγάλε οι διαφορέ. Εντάξει. Απλά είναι καλύτερη ομάδα, πιο δουλεμένη, έχει καλύτερο προπονητή, έχει προσωπικότητε. Εντάξει, αυτή είναι πολλά στοιχεία μαζί που του κάνουν να είναι λίγο καλύτεροι.
Ωραία, αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εμείς ότι το αυτογκόλ που βάλαμε. Πέντε μεταγραφές δεν παίζει καμία. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή αυτό θέλει προσπάθεια. Πώς θα το κάνουμε. Ο Μιχάη παίζει που δεν περίμενε να παίξει. Κάτσε. Αυτά εν ολίγης. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο ποδοσφαιρικό. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά να συζητήσουμε με το λαό. Ψύχρεμα. Πάντα ψύχρεμα. Πάντα ψύχρεμα. Ξεπεράσαμε το στάδιο εκνευρισμού. Έχουμε την κατάρα άλλωστε να βγαίνουμε στον αέρα ένα δευτερόλεπτο μετά τη λήξη. Καλά, νομίζω ότι έχει να κάνει κιόλας με το ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας και σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Δηλαδή, τώρα, άμα ήταν στον πόντο και διεκδικούσε πρωτάθλημα και από αυτό χανόταν και τέτοια, θα ήταν άλλο είδους. Και τώρα διεκδικείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχα το πρωτάθλημα δεν έχει τέταρτη θέση και το κύπελο. Εντάξει, απλά από ό,τι φαίνεται, αν τα αφήσεις το πράγμα έτσι, θα χάσεις και τη δεύτερη θέση και το κύπελο. Απλά είναι τα πράγματα. Χορηγούς. CFD Carpets Κολοκυθάς μαζί μας. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορριπαντικά. Στο 2-3-10-7-62-164 κλείστε ραντεβού. Μέσα σε 48 ώρες θα έχουν παραλάβει το χαλί σας ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Βασικά αδειάζει ο χώρος, παιδιά. Με Κολοκυθά είμαστε φανατικοί. Welcome Stores Αλεξιάδη. Φιλιππούπολος 57, οι κορυφαίες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι έχω αγοράσει από τον Αλεξιάδη είναι. Πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Καλύτερες τιμές με διαφορά στην αγορά. ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Όταν μεγαλώσει ο μικρός Βαγγελάκης, θα τον πάω στα ΚΔΑΠ Ευκαρπίας για να μαθαίνει λίγο σαφάρι αυτά. Τους καταράκτες θα μας δω. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν κάτι παραπάνω για το παιδί τους, οι δραστηριότητες πάρα πολλές. 25 Μαρτίου 19 στο 6972-230-121. Και επειδή οι ταμιακές μηχανές πρέπει να συνδεθούν μέχρι τις 31 εβδόμου και να αποστέλνουν δεδομένα, θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2-3-15-77-037 για να σας δοθούν οι σωστές απαντήσεις. Σωτηριάδης Data Spot, τα πάντα για ταμιακές μηχανές και τεχνική υποστήριξη, τα πάντα για μηχανές γραφείων, τα πάντα για ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Διαλυματάκι επικοινωνία στο 2310287 και 3 οκτάρια. Αμέσως μετά το πέρας των διαφημίσεων. Τι παστείτε. Το ξεχνάμε αυτό με την ομάδα του Αθηναϊκού στις γυναίκες όταν ήταν δήμαρχος και πρόεδρος Βίρωνα το 2010. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα Αρχιτζάνκουα. Καλημέρα Καλανιστάκια Τζενούλας. Καλημέρα. Ναι. Ήθελα σήμερα ούτε Total Football είπα τίποτα. Βασικά εντάξει, τα παιδιά θα μου πεις πεσημισή τώρα και καρμύρι, εντάξει, Σταύρο άσε τώρα, είναι το feeling, το ένσυχτο. Μπορεί να σε επιβεβαιώσει από την εκπομπή All About Άρης, που είναι η αγαπημένη μου, δηλαδή με τον Μασχοβίνη μιλάω περισσότερο και με τον Νικολάκη δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι έλεγα εντάξει, παιδιά, εντάξει, είναι σίγουρο, εγώ το πιστεύω, αλλά 0-1, τέλος πάντων. Καλά, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα πω έξω, γιατί το θεωρούσα άσο, ας πούμε. Αλλά ο Παναθηναϊκός, ναι. Τώρα καταλαβαίνεις, Σταύρο, τα κουκιά είναι πολύ μετρημένα. Αυστηρώς μετρημένα όμως, Θα μου πεις τώρα και τι έγινε, ρε φίλε, άμα κερδίσεις τη δεύτερη θέση. Για πες το. Δώσε μου την πίδη, δώσε μου αυτή την. Αυτό το ότι μιλάς μόνο σου. Δέχομαι και διάλογο, ρε Σταύρο, τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Όχι, δεν είναι σημαντικό να βγούμε. Δεύτερη, γιατί είναι προγραμματικά Champions League. Αν πέρασε ένα γύρο, έχεις εξασφαλίσει η Europa. Μην λες χαζά. Δεν λέω καθόλου χαζά, ρε. Η δεύτερη είναι σημαντική. Άσε που θα πάρουμε τους βαθμούς, έτσι πιστεύω. Ναι, όταν στο έλεγα πριν δύο εβδομάδες, με έλεγες πεσημιστή και μίζερο και καρμύρι. Και εσύ το κάνετε μια σας. Βρήκαμε τα αίτια. Εσύ φταίς. Εγώ, Πλάκα. Εντάξει, αφού και ο άλλος που λέει εσύ, εντάξει, θα πω και εγώ φταίει άλλο. Εγώ ρε, είμαι ικανός να μην πάω τέσσερα μας, αν δω κάτι στραβό, δηλαδή, δεν σου πάνω, μια φορά
Τι να σου λέω τώρα από τη ζωή μου. Μια φορά δεν πήγα τη συγκεκριμένη διαδρομή που πήγα στη δουλειά μου και απολύθηκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα μας βγάζει σιγά σιγά το ιατρικό team, δεν ξέρω εγώ. Δεν διαβάζεις. Ιούνιος μπήκε. Δεν διαβάζεις. Και... πώς δεν διαβάζω. Τη Φόρτσα, άμα δεις το αρχείο μου. Άσε και η Φόρτσα και για την γυμναστική. Πρώτα απ' όλα δεν είπα για το ιατρικό team. Το ιατρικό team είναι μια άλλη κουβέντα και εδώ θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Και δεν φταίει μόνο ο άνθρωπος που είναι εκεί, γενικά θέλει ενίσχυση. Ωραία. Για την γυμναστική. Για την εκείμναση γράφω από την αρχή. Αλλά δεν διαβάζεις μόνο. Δεν διαβάζω. Καλά, εντάξει. Τι, αφού πόσο καιρό το λέω. Δεν θέλω κύπελο. Το κύπελο μακάρι να είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, να πάνε στην Παναγία και να το πάρει η ΑΕΚ, ας πούμε, να μην είναι αυτή, γιατί αυτή ούτε που λένε οι Αριανοί, σας το έδωσε ο Κόκκαλης το 2001, τόσο τους κόβει αυτή, ούτε στη μάνα του ψωμί, όχι με γάλα, ούτε με νερό, έτσι, ξεροσφύρι, φάες και το ψωμί δεν δίνουν. Εντάξει. Για να τα ξέρουν. Αυτοί έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να το πάρουν νταμπλούκι αίτσι. Κομβικότατο αυτό το σημείο. Ελπίζω να το καταλαβαίνουν οι συμπολίτες γιατί νομίζουν ότι χαχαχοκουκού. Καταρχήν την άκρη την περνάνε. Η ΑΕΚ είναι η πιο διαολεμένη ομάδα σε διπλά παιχνίδια και με κόσμο. Και ο άσε τώρα χωρίς κόσμο φτύνει θέμα για να την περάσει την ΑΕΚ. Ας πούμε εμείς την είχαμε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Και του 80 περισσότερο, κάτι 6-0, κάτι 5-1, κάτι τέτοια, θα θυμάσαι. Κάτι Χαλκίδες, κάτι τέτοια. Προσπαθώ να κρατήσω, την ψυχραιμία μου. Και μετά... Έλα. Τι γελάτε ρε παιδιά. Δεν μπορώ τόση ψυχραιμία. Εγώ ήμουν έτοιμος να πούμε να... Να σκεφτώ να το κάνουμε ψυχιατρίο σήμερα ή να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Βρήκα μια γκάμα να το περιλούσουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο, να έχει ένα 60% ψυχιατρίο και ένα 40% σοβαρότητα. Δεν μιλάμε σοβαρά, αυτό θες να πεις. Δεν μιλάμε σοβαρά. Δεν μιλάμε σοβαρά. Εννοείται μιλάμε σοβαρά. Αυτό. Δεν αφισβήτησα κάτι τέτοιο, Μπαμπή. Απλά, εντάξει, θα δείξει και ο κόσμος πώς τα αντιλήφθηκε όλα όσα γίνανε το τελευταίο διήμερο. Θα μας τα πεις στις γραμμές που περιμένουν. Καλά, μάλιστα. Πιστεύω ότι αυτό, τις καμπάνιες για τα σποτ και για αυτά, για τα τουριστικά, οι κρατίες και αυτά, μόνο για πλακίτσα δεν είναι. Γιατί δεν ξέρω αν το πήρες καμπάρι, αν το άκουσε. Πιστεύω, ναι, εμείς τα πράγματα είσαι και εσύ και ο Σταύρος. 32 εκατομμύρια στήχησε όλο αυτό. Ναι, δεν στήχησε. Ναι, για να είμαστε... Μα το ουσία είναι οι απευθείας αναθέσεις που κάνουν κάθε μέρα όλα τα υπουργεία. Αυτό το λένε και ήδη, το ομολογούν πέρα λόγω πανδημίας ή καλά, λόγω κορονοϊού. Ναι. Κατευθείαν σε κολλητούς τους αυτά δίνουν 32 εδώ, 20 εδώ, άλλος για απομαγνητοφωνήσεις, ένας μηταράκης, ένας κοντός, ρε, ένας, 26 εκατομμύρια, 26.000 για απομαγνητοφωνήσεις. Δηλαδή το τι λέει, το τι κάνει, 26.000. Τι, πού το είδες αυτό, ή ο Βορύδης έκοψε πίτα το χειμώνα, 15.000. Τι πίτα ήταν αυτή, ρε Σταύρο? Εγώ, επειδή στις πίτες είμαι πολύ δυνατός, μπορεί να είναι και 40.000. Μιλάμε τώρα τι κάνουν κατευθείαν πλιάτσικο στο μαξιλάρι αυτό που τους άφησε ο Αλέξης 30 και έρχεται και το άλλο 32 δις. Και θέλουν να φέρουν από την Κύπρο νομπελίστες που αγαπούσαν τα μνημόνια και λέει το μνημόνιο είναι, πώς το λέει, ευλογία. Ναι, ευλογία, όπως και ο Γεωργιάδης. Μην μου κλέψει τη δόξα το δουνουτού και αυτά. Τέλος πάντων, Σταύρο, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω αυτά που τραβάμε, Σταύρο, είναι διαχρονικά, η μαλθακότητα και η... Πώς θα το πω, η αδράνεια που δείχνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή από τον μπαμπά Παπαπέτρου σφίνα να φύγουμε στο γιο Παπαπέτρου που αυτοί σε κάναν μπούλικ μέχρι την Παρασκευή. Η γυναίκα του, αυτά, και δεν βγαίνουμε εμείς να τα απαντήσουμε και να πούμε πάρτε το πίσω, ρε, δεν το γουστάρουμε. Πάρτε το πίσω. Δηλαδή τι, πού μας έπαιξε ο Παπαπέτρου, στο Χαριλάου και αυτά. Γίνεται μια φάση του, πες το, του Βαρέλα. Χλάτς εκεί την κάρτα. Γίνεται πάτημα σκαριά του Βαρμπουενά, τίποτα. Τίποτα, πέσα, την πνίγει, δηλαδή. Ναι, δηλαδή έρχεται και σε παίζει προκατηλημένο. Το χειρότερο είναι και κουτοπόνιμος. Ναι, βλέπεις αντίθετα στην προηγούμενη μέρα στο Χαριλάου, κάνει ένας μαύρος εκεί πέρα, μαύρος δεν είναι ρατσιστικό, έτσι.
Πάει, κάνει τρεις καριές για δολοφονικό τάκλ και αυτά. Ο Διαμαντόπουλος μπροστά του. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε καν αυτή την επιρροή. Ο Καρυπίδης είναι ο πιο καλά δικτυωμένος στην διαιτησία σήμερα στην Ελλάδα, να ξέρεις. Μα Σταύρο, όταν πάλι και του κάνουν μνημόνια στην εργασία, αμάν κάναμε να αποφύγουμε τα μνημόνια τόσα χρόνια. Και λένε τώρα τον κάνουν μνημόνιο στην εργασία για να πετρίτιδες και αυτά για να τον σώσουν. Βέβαια έχουν κάποιες πλάτες χοντρές από πίσω, έτσι. Όλοι αυτοί είναι Ολυμπιακοί, δηλωμένοι. Γεραπετρίτιδες, Μητσοτάκηδες, Αυγενάκηδες, όλοι αυτοί το λένε. Δεν το κρύβω ότι είναι Ολυμπιακοί, ας παιχτεί το πρωτάθλημα. Ο Αυγενάκης λέει ότι είναι off. Δεν έχει καλά. Ας παιχτεί το πρωτάθλημα, συνεχιστεί το πρωτάθλημα για να πάρουμε και εμείς το πρωτάθλημα. Δεν είπε ο Γεραπετρίτης στο Θωμαίδη. Τώρα παρτίδα, δεν το είπε. Πριν ένα μήνα, ενάμιση. Ναι, απλά το θέμα το δικό μας είναι αγωνιστικό κυρίως. Όλα αυτά είναι δεδομένα κάθε χρόνο. Θα φτάσω και εκεί που βάζει μονίμως τους πιο μαλθακούς, τους πιο αργούς, τους πιο τελικάτους, συνεχώς Μαουρίσιους και αυτά που είναι τελειωμένοι. Εγώ το έλεγα δηλαδή πριν αρχίσω και πώς το βάζει μετά από τέτοιο τραυματισμό και αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορείς από γιο, από μπαμπά, από Παπαπέτρος ή από Αρετόπουλους, δηλαδή να τα δεχόμαστε όλα διαμαρτύρητα και να το επακόλουθε ποιο είναι. Να έρχεσαι εδώ πέρα, σε παίζει 60-40 κατά σου και μετά να ψάχνεις να βρεις να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Πώς θα τον κερδίσεις, Σταύρο? Δηλαδή υπάρχει μια προεργασία, υπάρχει από πίσω ένας μηχανισμός όλος που κινείται όλη την εβδομάδα. Δεν μπορεί δηλαδή να σου λέει τον Παπαπέτρου να τον κάνουν μπούλι και να το λένε η γυναίκα σου δουλεύει και εμείς να το διαχόμαστε έτσι. Πού μας ευνοείς ο Παπαπέτρου, Σταύρε? Πού μας έπαιξε καλά? Στο Χαριλάου που σε παίζαν από πίσω οι Βέλεθ και αυτοί οι Ρόλοι. Τα είπες. Το Γιαννούλη εκεί πέρα που το σακατέψα, που τον κάνω και έδωσε κίτρινη κάρτα στο Γιαννούλη. Δηλαδή έρχονται και παίζουν όλοι αυτοί φοβισμένα με λίγα λόγια, ρε Σταύρε, και εμείς τα δεχόμαστε. Τα δεχόμαστε, σαν οργανισμός πάφε. Δεν τα δεχόμαστε, σταμάτα αυτό το πράγμα. Πώς τα δεχόμαστε? Αλλά τι, δεν έχουμε ισχύ, δεν έχουμε δύναμη, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Σταύρο. Κάτι ανώτερο. Δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα, ρε φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω. Τι να σου πω στον αέρα. Γιατί κάνουν δολοφονικές απόπειρες κάθε μέρα. Χτυπάνε, απαγάγουνε, βάζουν φωτιές αυτά και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει το κακό, ρε Σταύρο, και μετά είναι το αγωνιστικό. Όχι, εμείς πρώτα είναι το αγωνιστικό και μετά είναι αυτό. Α, πρώτα είναι το αγωνιστικό. Πρώτα είναι το αγωνιστικό. Όταν πάνε και χτυπάνε τον Ευαγγέλου για ένα χί που έφερε στον Ολυμπιακό Βόλου και τον κάνουν μπούλικ και ήξερα πάνε και χτυπάνε το. Πώς τον εγώ τι να κάνω, να βάλω φωσκωτούς κάτω από το σπίτι του Ευαγγέλου. Αν οι μπάτσοι και οι δικαστές κοιμούνται. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και εμείς πάμε έτσι να παίξουμε αγωνιστικά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ακριβώς. Τσάρα τσάρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον να. Τομάς Τόντον. Πού σε ρε αγόρι μου. Τι έγινε. Όπου από όλα Θεσσαλονικιώτικη ό,τι κυβέρνηλα. Πόσο μου έχει λείψει. Με το που ήρθες δηλαδή κατευθείαν. Τα πράγματα που ήσουνα. Μάθω νέα. Εδώ τι γίνεται. Πού ήσουνα. Είμαι κάποια χιλιόμετρα μακριά. Πολλά. Αρκετά, ναι. Ναι. Και εντάξει, αυτή την εβδομάδα είμαι εδώ πέρα και θα ακουστώ. Ήρθες την καλύτερη εβδομάδα. Μου λείπουν και τα ραδιόφωνα ναι. Κάτω. Ήρθες εβδομάδα 2005, 2006 ας πούμε τέτοια. Εννοείται. Ξέρω πότε να έρθω. Ξέρω που ήρθα. Είχε παλίτσα, εντάξει. Έτσι, ξέρω που ήρθα. Κατευθείαν, ναι, συντονιστήκαμε. Τα άλλα φυσικά, στα άλλα είμαστε συντονισμένοι, ξέρεις τα δικά μας. Ναι. Τα ιντερνετικά κάτι άλλο, εντάξει. Τι λέει. Καλά είμαστε, εσύ. Εσύ με τα live τι νέα έχεις? Δεν υπάρχει άλλο θέμα που μας καίει. Δεν υπάρχουν live, δεν κινείται κανείς, δεν γιατί πρόκειται. Εσύ ήταν έναν ηχολήπτη, ναι. Το ξέρει σίγουρα. Ναι. Που κάνει ήχο σε μαγαζιά εδώ στην πόλη και είπε εντάξει. Τι εντάξει. Περιμένουν. Δεν πρόκειται να κάνει κανείς, διότι δεν είναι μόνο το θέμα να επιτραπούν τα live, είναι ναι. Το θέμα το ότι δεν θα έρθει κόσμος. Θα υπάρχει δυσπιστία, θα υπάρχει φόβος. Θα έρθω πάντως. Εσύ θα έρθεις. Αλλά σε live, δηλαδή είχα σχεδιάσει να πάω σε δύο live τώρα στην Αθήνα, δύο φεστιβάλ. Ναι. Δεν ρισκάρει τώρα κανείς να κάνει κάποιο live για τέτοια. Βλέπεις και τα μαγαζιά δεν βάζουν πολύ πολύ μουσική, πολύ σποράδικες κινήσεις. Κάτσε τώρα να μην ξανακλειστούμε έτσι πως το πάμε το σύστημα. Τοπικά θα γίνει, αγγελ. Ναι. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Κάτι άλλο ποδοσφαιρικό για το Σταύρο. Αν μπορεί να το πει. Γενικά αυτό το project που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να βάλει ρε παιδί μου, να χαμηλώσει μέσω όρο ηλικίας και να βάλει και αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει, να μειώσει τον μπάτζετ, ναι, θέλει όπως όλοι. Μα αυτό τον άνθρωπο στον πάγκο δεν σε τρομάζει εσύ προοπτική, ειλικρινά τώρα. Δεν νομίζω να τον έχω και πολύ ακόμα. Ναι. Δηλαδή από αυτήν την άποψη μια θυσία οικονομική, να κάνεις λίγο το financial fair play, να φας ένα simple in αυτά, να απαλλαγείς από αυτόν. Και να πάει σε ένα νορμάλ προπονητή. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα προπονητή παραδοσιακά.
Δηλαδή όταν έχει προπονητή top, τότε πάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, έτσι. Και κάτι άλλο που σκεφτόμουν εσύ, Σταύρο, τα δύο πρωταθλήματα που πήρες, τα τρία τελευταία, τα πήρες με προπονητή ο οποίος είχε δουλέψει προηγουμένως σε άλλη ελληνική ομάδα, τον είχε τεστάρει, σε εισαγωγικά, και ήρθε και έκανε το βήμα παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο Σκότσικ που ήταν στη Λάρισα και ο Λουτσέσκο ήταν στην Τζάτ. Και είχαν δείξει, ρε παιδί μου. Απλά λέμε τώρα ο Ράσταβατς, ας πούμε, ο οποίος είναι καλός προπονητής. Να τον κουζάρεις, ας πούμε, στην Τρίπολη και στην Ξάνθη, που είναι καλός προπονητής ο Ράσταβατς, και να πεις, πρέπει να πάω να πάρω τον Ράσταβατς. Κατάλαβες, μια τέτοια τολμηρή κίνηση, γιατί και ο Λουτσέσκου είχε μια δυσπιστία όταν ήρθε και ο Σκότσικ. Το καλοκαίρι, όταν, γιατί είναι και λίγο μεγάλο. Όταν με ρωτήσαν το καλοκαίρι, όταν έφυγε ο Λουτσέσκου, εγώ ήμουν φανατικά υπέρ της πρόσληψης προπονητή που θα είναι, που θα ξέρει την πραγματικότητα. Σωστά, δηλαδή, ναι. Θα προτιμούσα χίλιες φορές τον Ζουνίδη, ξέχωρα αν δεν είναι εμπορικός. Σωστά, γιατί θα μπορούσε να, να μπει γρήγορα στο κλίμα της ομάδας και πρόσεξε με έναν προπονητή που δουλεύει εδώ, ξέρεις και τα κουσούρια του. Σωστά. Ναι. Κατάλαβες, μπορείς να τα ελέγξεις. Τώρα πήγαμε σε ένα ρίσκο, έγινε μια επένδυση. Δηλαδή έχουν έρθει και καλοί προπονητές. Βλέπε Καρβαγιάλ. Τον Καρβαγιάλ το θυμάστε, είναι πολύ. Ναι, ναι. Μετά έκανε φοβερή πορεία Μπεσίκτας, σε Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Δεν προσαρμόστηκε στο τρίμηνο τετράμινο του καθάρι. Ναι, συμβαίνει. Μπορεί ο Φερέιρα σε 5 χρόνια να είναι εξαιρετικός προπονητής. Εντάξει, αλλά δεν αυτή τη στιγμή μιλάμε. Φυσικά έχεις και αυτή την εμπειρία, γιατί με δύο προπονητές που δούλεψαν πριν σε Ελλάδα, σε μικρότερους συλλόγους από τον ΠΑΟΚ, και η ΑΕΛ και η Ξάνη, μικρότερες ομάδες, εννοείται. Και ήρθα στον ΠΑΟΚ και πήρα πρωτάθλημα, πλάκα-πλάκα. Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Φιλιά, φιλιά, τσάω, καλημέρα, καλημέρα στην Ραμούλα. Γεια και χαρά σας. Καλώς τον να. Καταρχάς, θέλω να πω ότι ένας 80χρονος που ήρθε από Αμερική χρειάστηκαν 10 ολόκληρες μέρες για να αρρωστήσει. Και ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ότι θα ελεγχθεί όποιος έρθει. Δηλαδή να ελεγχθεί πόσες μέρες. Οπότε 7 μήνυμα δεν είναι. Ναι, υπάρχουν και οι ασυμπτωματικοί επίσης. Πολλά ζητήματα μέσα στην υγειονομική αυτή εξίσωση. Δεν είμαι παιδιά του ιατρικού. Από εβδομάδα το ρίσκο θα υπάρξει. Εμείς έχουμε κάνει κάποια προπόνηση. Θα πρέπει να την κάνουμε πιο εντατική αυτήν πλέον την κατάσταση, όχι να χαλαρώσουμε. Έχω δει αρκετούς μέσα στα λεωφορεία χωρίς μάσκα. Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Δεν θέλω ξανά να αρχίσουμε το γαϊτανάκι της ατομικής ευθύνης, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, να αποδίδουμε τα εύσημα στους χειρισμούς των ηθινόντων, και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά να επιρρύπτουμε την ευθύνη στον κόσμο, είναι κάτω το ποδοσφαιρικό. Όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει όλη η ομάδα μαζί. Όταν χάνει, φταίει ο προπονητής. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. Η ατομική ευθύνη από τη στιγμή που οι ίδιοι οι ηθήνοντες δεν δίνουν το παράδειγμα, δεν δείχνουν. Οι ίδιοι είναι οι πρώτοι που. Πριν από δύο εβδομάδες ο Άδωνης μετρούσε με το μέτρο και τη μεζούρα τα μαγαζιά και χθες είχε 2.000 κόσμο έξω από την Μητρόπολη του Πειραιά. Δεν πιάνει εκεί. Έχει πολλά που θα μπορούσε κανείς να τα πει. Και εκτός από το μέτρο της εκκλησίας, είναι και το μέτρο του τζαμιού, είναι και το μέτρο όλων αυτών. Όχι, εγώ δεν μιλάω κάθε αυτό για την εκκλησία, που είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ότι ήταν μια άσχετη εκδήλωση έξω από την εκκλησία, απλά έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αυτό, okay. Και συγκεντρώθηκε κόσμος, πάρα πολλοί. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα την περάσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να γίνει ομαλά. Ναι, το καλοκαίρι με τόσο κόσμο να μετακινείται και να έρχεται από το εξωτερικό δεν μπορεί να γίνει ομαλά. Θα γίνει, αν προκύψει κάτι, θα είναι πάρα πολύ άναρχο και πάρα πολύ άσχημο. Αλλά από τη στιγμή που σαν χώρα προβάλλεις και έβγαλες τον κόσμο τόσο γρήγορα έξω για να προβάλλεις ότι είμαστε COVID free χώρα και τα λοιπά, ελάτε και ξαφνικά με ένα τριήμερο χωρίς ανοιχτά σύνορα από πτήσεις. Δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Να γίνει αυτή η κατάσταση. Σταμάτα να το μου κάνεις στον κόσμο. Μα δεν έχουμε καν τα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι καν αυτά του τριημέρου. Του τριημέρου θα φανούν στις επόμενες ημέρες. Πέντε μέρες είναι 97. Εγώ τον τρομοκρατώ. Σήμερα λένε επιστρέφουμε με το βούρδουλα την ενημέρωση να βγάλουμε χαρδαλιά και τσιόδραβα στην τηλεόραση. Αυτό σου λέω. Εγώ τον τρομοκρατώ τον κόσμο. Σήμερα θα βγάλουν τον Τζακ Νόρις. Όταν τα κρούσματα είναι κάτω από 10. Ή είναι μαζεμένα σε μια ομάδα ανθρώπων, τότε το πρόβλημα δεν έχει εντατικοποιηθεί. Αλλά το θέμα μας είναι ή θέλουμε
να περάσει αυτό σε μια ομάδα ανθρώπων για να μην δημιουργούνται θέματα στο μέλλον, ή θα πρέπει να αποστηρωθούμε, να απομονωθούμε εντελώς και να μην δεχόμαστε κανένα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός. Δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Να ανοίξουν τα μαγαζιά, να ανοίξουν, να δουλέψουν. Ναι, τι. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι, μέχρι τη Δευτέρα δεν είναι ο κίνδυνος μεγάλος ακόμα στη χώρα μας. Εμείς δηλαδή δεν κινδυνεύουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το ρίσκο θα μεγαλώσει πάρα πολύ από εβδομάδα και εκεί πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, να μην χαλαρώσουμε επειδή δεν έχουμε μέχρι τώρα προβλήματα. Θέλω να ρωτήσω όμως στο Σταύρο το εξής. Τη λήψη που έγινε, αν έχεις υπόψη σου, στο πούλμαν του Ολυμπιακού την έκανε το ΠΑΟΚ TV ή καμιά άλλη... Ποια λήψη? Κανένα άλλο κανάλι. Ποια λήψη? Έδειξε το πούλμαν την ώρα που έφευγε του Ολυμπιακού και είχε τέτοιου είδους συμμετοχή που τι να σου πω τώρα, μια χαρτοπετσέτα να εμφανιζόταν θα την είχε πάρει. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ανάλυση, πολύ μεγάλη προσοχή, μήπως τυχόν και συμβεί κάτι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι λες τώρα, γιατί με έχεις κεφάλι με το προηγούμενο τώρα με τα κρούσματα και τώρα με πήγες στον ΠΑΟΚ και με έχεις μπερδέψει. Ναι, αλλά θα μου και να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τα πλάνα που είχε το ΠΑΟΚ TV, γιατί εγώ ήμουνα στο post-game. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν είδα. Ήταν άλλα κανάλια. Μεταδίδαν άλλα κανάλια σε... Δεν ξέρω αν είχε απ' έξω κανένα. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάμερα Ολυμπιακός. Δικαιούται. Πάντως θα κάνω και μια διαπίστωση. Όταν υπήρχε η ενός λεπτού σιγή, δεν ξέρω γιατί το ΠΑΟΚ TV έπρεπε να δείξει τους μαύρους του Ολυμπιακού. Είχαμε και εμείς άκμπομ. Σε παρακαλώ, έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Μη μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Να μου αναλύσεις τώρα τι έκανε ο σκηνοθέτης, που είναι συνάδελφός μου, ενώ δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, δεν έχω εικόνα εγώ, ρε φίλε. Επειδή δεν το είδες και το είδα, γι' αυτό το λέω ότι σε αυτή την περίπτωση καλό είναι αυτό που κάνουν κάτω στην Αθήνα, μην το συνεχίζουμε κι εμείς εδώ με τον ίδιο ρυθμό. Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω να σε απαντήσω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Και το τελευταίο που θέλω να πω έχει να κάνει με το team. Αυτό που είπες πριν, και έχεις απόλυτο δίκιο, της ενίσχυσης, χρειάζεται οπωσδήποτε, εκτός από το ιατρικό team που πρέπει να είναι σταθερό, και ένα προπονητή τερματοφυλάκων σταθερό και γυμναστές σταθερούς. Δεν μπορεί να τους παίρνει ο προπονητής και να φεύγει και να έρχονται άλλοι μετά. Χρειάζεται αυτό το πράγμα να σταθεροποιηθεί. Και ό,τι θέλει να φέρει ο προπονητής θα είναι εξτρά. Ας φέρει να βοηθώ. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε τους δικούς μας να έχει μια σταθερή απόδοση, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Έγινε, ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο. Για να δούμε γραμμούλα, περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καταρχάς ζητάω συγγνώμη από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, γιατί είμαι αριανός, οπότε δεν θέλω. Γιατί να ζητήσεις συγγνώμη? Δεν είναι το... Δεν είναι εκπομπή ΠΑΟΚ. Τι είναι εδώ? Προς Θεού. Προς Θεού. Απλά ένας μπορεί να περιμένει να πει σε εσάς πώς θα... Όχι, όχι, πήρα για άλλη καλύτερα. Δεκτών. Όχι, δεν θα έπαιρνα κυρίως γιατί δεν ακούω αυτή την ώρα. Αν και γενικά ακούω Λιμπερό, αλλά όχι αυτή την ώρα λόγω δουλειάς. Αλλά ρε εσύ Σταύρο, που σίγουρα έχει δημοσιογραφικές πληροφορίες και προφανώς ξέρεις πράγματα. Αλλά το να λες ότι ο Καρυπίδης είναι δικτυωμένος. Ο Καρυπίδης είναι ο πιο δικτυωμένος από όλους οι πληροφορίες. Πολύ ωραία. Έχει προσωπική επαφή. Το σέβομαι γιατί προφανώς το ξέρεις. Ναι, δεν είναι. Ξέρω καθόλου. Κοιτάξτε, τον Γκάρι μην τον υποτιμάς. Καθόλου δεν υποτιμάς. Ναι. Είναι ο πιο επιτυχημένος παράγοντας του Άρη μακράν. Ναι. Ακόμα και στο θέμα του μπαν, μολονότι ότι από όπου και να το πιάσω βλέπω ότι υπάρχει θέμα, για κάποιο λόγο αυτός είναι αισιόδοξος. Άρα κάτι κάνει. Αλλά δυστυχώς, ακόμα και αυτή η διαδικτύωση να έχει, δεν έχει κανένα αντίκτυπο στα μάτια του Άρη. Ο Άρης είχε πολύ προβληματικές διαιτησίες φέτος. Εγώ λέω ότι πριν τη ΣΑΕΚ δεν σε ακούμπησε κανείς. Δεν κερδίσαμε με τον Όφη, είχαμε δύο κακές διαιτησίες. Το τράβηγμα του Ιντέγε είναι μια φάση που μπορώ να σου βρω άλλοι που δεν έδωσαν. Δεν έχει, ο Άρης έχει την καλύτερη διατησία της σύγχρονης ιστορίας του φέτος. Το πέναλτι στον Μπα στον Όφη μέσα
είναι κάτι το εξωφρενικό που ο Κομίνης λέει παίζεται. Καλά, αυτό το σύγχαμα. Το πρώτο γκολ του Ατρομήτου στην Αθήνα είναι επιθετικό φάουλ. Δηλαδή ο Άρης δεν έχει κερδίσει βαθμούς. Δεν ξέρω αν έχει. Μη το λες, σε παίζουν. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δώσει το πέναλτι προχθές που για μένα. Προστατεύει την ομάδα. Άκου, εγώ αυτό που σου λέω, οικονομικής επιφάνειας του Κάρη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ωραία. Η διαιτησία που έχει είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη εποχή του Άρη αυτή τη στιγμή. Με άλλη εποχή του Άρη. Γιατί σαν, και που λες με την ΑΕΚ, εντάξει, ήταν πολύ εξόφθαλμα αυτά που γίνανε. Όχι και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα κυρίως. Είναι σαν να σου είπαν εδώ. Σου είπα με την ΑΕΚ, δεν είπα θεσμό. Με την ΑΕΚ. Οπότε έπαιξε με την ΑΕΚ. Δεν είχε κανένα κέρδος να πάρει βαθμούς από τη Λάρισα, ας πούμε, μέσω διαιτησίας. Τους έχασε. Δηλαδή, και έχεις δίκιο που λες ότι είναι δικτυωμένος, προφανώς κάτι ξέρεις, αλλά ειλικρινά εγώ επειδή τα βλέπω τα μάτια του Άρη και δύο και τρεις φορές, δεν βλέπω να κερδίσαμε βαθμούς από τη διαιτησία. Στο Άρης ΠΑΟΚ, στο Άρης ΠΑΟΚ, ωραία, ο Παπαπέτρου υποτίθεται, εντάξει, ότι μπήκε για να παίξει ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ ούτε την. Όχι ότι φταίει αυτό. Τέσσερις τελικές Δεν σημαίνει ότι έπαιξε Άρη. Το ότι αν θεωρήσει ότι ο Καρυπίδης προστάτευσε τον Άρη. Ένας διαιτητής. Έχει προσωπικές σχέσεις έχω κάνει με τον Παπαπέτρου σίγουρα. Εγώ εκείνη τη μέρα το κατάλαβα. Και μετά ψάχτηκα. Εντάξει. Αλλά. Σου λέω, δεν σε αμφισβητώ, αλλά δεν βλέπω τον Άρη να πήρε με τον ΠΑΟΚ κάτι που δεν. Να πει, φίλε, του δώσε πέρα. Φίλε, η φιλοσοφία του σφυριγμάτου, δηλαδή ο Παπαπέτρου δεν προστατεύει τον ΠΑΟΚ, τι κάνει. Στην πρώτη κλωτσιά από πίσω βγάζει κάρτα. Όχι, στην πρώτη, στην δεύτερη. Εντάξει. Όπως είναι τα σφυρίγματα του τέτοιου του. Δεν το έκανε. Αυτό ποιον ευνοεί. Δεν σου λέω ότι είναι σφαγή οι διαιτητές. Πάντα όταν έχουν μια συμπάθεια, μια αντιπάθεια, έχουν τον τρόπο του και χωρίς να είναι σφαγή. Πάντως και κάθε οπαδός, τώρα και κλείνω να μην καθυστερώ, βλέπει ας πούμε την ομάδα του υπό το πρίσμα και του ιδιοκτήτη που έχει. Οπότε εσύ λόγω Σαββίδη θεωρείς εκ πρωινή ότι είμαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε, όπως είχα εγώ κάποτε τον Γκάλι και λέγω εγώ Γκάλι. Δηλαδή, οπότε από τη στιγμή που δεν πάρεις το κουκούτσι, λες, απ, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί με σφυρίζει. Έχεις συνηθίσει να έχεις μια έννοια όχι αναγκαστικά μιλητή, στημένη, αλλά λογικά το σφύριγμα το παραπάνω θα πάει στον ισχυρό. Οπότε επειδή το σου κακοφαίνεται. Φέτος θα σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα του Τζίλου που με έπαιξε στον Όφη. Υπάρχει μπουνιά του Ναμπί, πώς λέγεται, του Νέιρα στο Σβιντέσκι, πάει στο ΒΑΡ και δεν το δίνει. Ρε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι με παίρνουν. Όχι, θέλω να κρατήσω την κουβέντα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, γιατί αν διολυστήσουμε στις οπαδικές μας αυτές, μπορώ να ξεφύγω και εγώ και εσύ. Αλλά θα πω κάτι παλιά στα Άρης ΠΑΟΚ μπάσκετ, οι διαιτητές, να ξέρεις, πηγαίναν και στους δύο για να φάνε τσουρέκια, ξέρω. Ναι, εννοείται. Δεν πήγαιναν στον έναν και να ευνοήσουνε. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι που πήραν και οι δύο. Καταλάβες, που τα πήραν και οι δύο. Εντάξει, ναι, όντως, αλλά θέλει ζητή η προέλευση, η προστασία, για να παίξουν το μάτσα απλά, κατάλαβες. Εντάξει, αυτά παιδιά, καλημέρα. Ναι, έγινε, τσάω. Εγώ από αυτό το τηλέφωνο κρατάω το συγγνώμη, να βγαίνω κάθε κρατής και μας ζητάει ένα συγγνώμη, γενικά. Όχι, εντάξει, τώρα δεν είναι, δεν είπαμε ποτέ να μην βγει Αργιανός, τώρα μην τρελαθούν. Πώς έλεγαν μιας και μνημόνευση στο Ζωζέ που βγαίναν και λέγανε Παοκάρα, σ' αγαπώ πρώτα για να μιλήσουν. Μπίζει ασύρμα το ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2-3-12-31-34-34. Μαζί μας και σήμερα το πιο γρήγορο και σταθερό ίντερνετ της αγοράς. Όπως μαζί μας είναι και η κορυφαία εταιρεία ανακαινήσεων και όχι μόνο της χώρας μας, η Αναδομό. Εθνικής αντιστάσεως 171 στην Καλαμαριά. Προνομιακά πακέτα ανακαίνησης όλου του χώρου, του μαγαζιού σας, του σπιτιού σας ή ξεχωριστά κουζίνας, δωματίου, παιδικού κουτουλού. Αναδομώ παύλαανακαίνιση.gr και 2311-241-508. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το φινάλε και τεμαράζ της εκπομπούλας μας.
κύριοι, στο τελευταίο περίπου 20 λεπτάκι της εκπομπούλας μας. Καλείτε στο 231-0287 και 3 οκτάρια. FM και ένα ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222. Γραμμούλες στον αγέρα. Καλημέρα μου στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, νάτος, νάτος. Καλημέρα. Καλημέρα. Να αποχαιρετήσω εγώ τον κόσμο. Λοιπόν, σχολιάσαμε τον, βασικά τον έκλεισα για να προλάβουμε να σχολιάσουμε τα δύο κορυφαία γεγονότα της αγωνιστικής. Δηλαδή, αφήστε τα, έπαιξε μέσα μπάλα αυτά, τακτικά ιστορίες. ΑΕΚ, Βράνιες και Βέρντε. Ο Κονδός Βέρντε. Ναι, ναι, ναι. Τον έπιασα το λαιμό. Θύμησε λίγο. Καλό κλίμα. Ναι. Μέχρι τη Μαρέστινα, το περάσανε χαριτομενιά μετά. Ήταν χαριτομενιά αυτό. Δεν ήταν κάτι κακό. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν, γιατί εσύ με τον άδερφό σου δεν μαλώνεις αυτά και τέτοια, ναι, μια χαρά. Σίγουρα όχι on camera πάντως. Θυμήσε λίγο τον Ντάιερ με ποιον ήτανε, Νιουκάστλ, δεν θυμάσαι και το ιστορικό παιχνίδι. Μπουνιές κανονικά. Ναι, ως σκίσιμο φανέλας. Κόλλησε τον Μακ... Τώρα το έβαλα στο λόγο επειδή... Μακάρθι, πώς λεγόταν. Όχι, όχι, Μακάρθι, το γάμι ήταν να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντάιερ με τον... Έλα, με τον Μπόιλ. Ντάισλερ. Όχι, ο Ντάισλερ ήταν Γερμανός. Δεν πειράζει. Μπόιλ. Έλα, το χάσαμε, το χάσαμε. Τέλος πάντων. Το χάσαμε, το βρούμε. Ναι, το μεταξύ το έβαλα το βίντεο, εγώ ίδιος. Και τώρα κολλήσαμε. Μπόιερ και Ντάιερ. Μπόιερ και Ντάιερ. Μπόιερ και Ντάιερ, παίξανε ωραία γλωτσομπουνίδια. Πριν από το παιχνίδι. 15 χρόνια ήταν αυτά. Ναι, 20 χρόνια. Μπόιερ μάλλον είναι και με τις μπάλες. Ήταν ο Χακόμπο της. Ωραία φάση. Ένα αυτό και ένα δεύτερο που δεν το πήρα χαμπάρι, αλλά το επισήμανε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ενώ έχει αναβληθεί εν τέλει το Ξάνθη Ατρόμητος, η ΕΡΤ έδειξε κονσέρβα. Το Ξάνθη Ατρόμητος. Ναι, το περσινό, το φετινό, δεν ξέρω, έδειξε ένα κονσέρβα. Με αποτέλεσμα να έρθει ο πατέρας μου στο χωριό και να μου πει, ξέρω εγώ, 1-0. Και λέω, το βγάλαμε το άντερ. Σβηστά. Και μπαίνω μετά στη χήμα, α πούμε, και είχε παύλα. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, μας το πήρανε πίσω. Αλλά ωραία αυτή, σου λέει, Ξάνθη Ατρόμητος. Κανείς δεν κατάλαβε ότι δεν έγινε. Και να τους έλεγε. Όχι, είχε ανακοινωθεί. Ναι, είχε ανακοινωθεί, αλλά και να τους έλεγε ότι έγινε. Δεν νομίζω να υπήρχε άνθρωπος που θα κάθονταν να έβλεπε το συγκεκριμένο παιχνίδι. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας, με το ψυχιατρίο μας. Αθλητική Τρίτη, μετά από πάρα, μετά από κανένα τρίμηνο. Ξεχάσαμε. Μετά από κανένα τρίμηνο και καθίσαμε και είδαμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ξέρεις πόσο δυσκολεύτηκα. Να καταλάβεις κανονισμούς, στείλει το offside και τέτοια. Τι έβαλε, όχι το μήνο, το Λούμπεν, κάτσε. Ναι, τι. Κάτσε ρε φίλε, δώσε ήχο. Από τώρα. Από αυτό το Σαββατοκύριακο έχει... Έχει μήνο, ρε. Εντάξει, πες να το... Όχι ρε, τον μετράει μία. Ε. 35 και 3 έχετε. Από υποθερμία. Πού έγινε αυτό, πού έγινε. Είναι η κοπέλα που δουλεύει στην ΠΑΕ. Ναι. Και την τραβάει ο Μήντος. Και λέει από πάνω, όταν θα έχεις παίξει over 36,6. 35 και 3 έχετε. Τι 35, το χάνουμε βασικά. Αυτά τα ηλεκτρονικά, τα θερμόμετρα. Εντάξει, είναι η μεγαλύτερη μούφα, μην αγοράσετε ποτέ. Ποτέ όμως. Εντάξει, μια φορά εμένα μου δείξε το μωρό ότι είχε 39 και χοροπήδηξα. Με έβγαζε κόκκινα εκεί και τέτοια και το μωρό είχε 36 και 5. Μπορείς να παραγγείλεις ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο μαζί με μια ζυγαριά δώρο, Σταύρο. Μην αγοράσετε ποτέ αυτά τα θερμόμετρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Επίσης. Και εγώ, Σταύρο, τα ίδια προβλήματα είχα με τα θερμόμετρα. Άστο δεν σου λέω τώρα. Με το ηλεκτρονικό, το καλύτερο θερμόμετρο, εσύ ποιο έβαλες? Υδράλικο, κανονικά. Το παραδοσιακό, το αναλογικό. Ναι. Ναι, δεν ήταν καλό αυτό, γιατί και το ηλεκτρονικό σε ξεγελάει. Το ηλεκτρονικό είναι μούφα, αυτό δηλαδή, λέω. Εμάς το μωρό δεν ήταν καλά, το μετρούσαμε το ηλεκτρονικό, έλεγε καλά, και όταν πήγαμε στη γιατρό δεν ήταν καλά το μωρό, και πήγε αυτό δηλαδή. Να κάνει και δουλειά. Για να μην το δώσει μικρόβια, στο σβέρκο το φυλάς. Ναι. Και άμα βάλεις το χείλη σου, το αγόρι σου, καταλάβεις άμα είναι ζεστούλη. Πώς
Σταύρος. Τώρα που έγινε παπάς έχει υπάρχει σφιχτό. Έτσι, έτσι. Για το που λένε που έχει. Σταύρο, εγώ δεν θέλω να πω πολλά, αλλά για το μάτι, εντάξει, ήταν άθλιο σχεδόν για η εμφάνιση. Και δεν είδα καμία διαφορά από το χειμώνα δηλαδή που παίζαμε. Καμία όμως απολύτως. Μπορεί να πω ότι ήταν και λίγο χειρότερη γιατί δεν είχαν ρυθμό κιόλας. Ναι. Και νομίζω ότι οι παίχτες δεν έχουν καλή σχέση με τον προπονητή. Καλά, αυτό, όμως, για μένα δεν θα, αυτό για μένα δεν τους καλύπτει, φίλε. Και να μην έχουν καλές σχέσεις με τον προπονητή είναι αναγκασμένοι να παίζουν. Γιατί τα συμβόλαιά τους τα πληρώνονται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ό,τι ζητάνε το παίρνουν. Είναι στην πούδρα όλη μέρα όπου πάνε παντού. Στα Instagram είναι πρώτοι κάποιοι, αλλά στο γήπεδο δεν τους βλέπω να είναι πρώτοι. Και άμα είναι μαλωμένοι με τον προπονητή, ας πάνε οι αρχηγοί να μιλήσουν με τον πρόεδρο. Εσύ δεν το βγάζεις μπροστά στο συμπέρασμα ότι είναι μαλωμένοι με τον προπονητή? Όχι, δεν μπορεί να μην ταιριάσει η φιλοσοφία. Όχι, δεν είναι προσωπική άποψη είναι αυτό. Ούτε έχω ακούσει κάποιον ούτε τίποτα. Δηλαδή εσύ ένα χρόνο ένας παίχτης δεν τον αφιέρωσε ένα γκολ, ρε φίλε. Να τρέξει στον πάγκο να πει για σένα το έκανα. Δηλαδή αυτό είναι λίγο περίεργο. Πάντα συνήθως έστω ένας παίχτης αφιερώνει ένα. Εσύ μπορεί να έχουν καλές σχέσεις, αλλά αυτό που θέλει να κάνει να μην βγαίνει και αυτό να φέρνει έναν εκνευρισμό στην ομάδα. Δεν έχει πρέπει, να κάνει ότι να μην... δεν τον γουστάρω. Έχει να κάνει με το ότι δεν έχω πει στο πλάνο του. Δεν είναι στο θερμαϊκό θέρμις οι παίχτες αυτοί. Μπορούν να μιλήσουν κάπου. Υπάρχουν αρχηγοί στην ομάδα. Ναι. Άμα δεν μπορούν να παίξουν αυτό που δεν πρέπει να συνεννοηθούν, πρέπει να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα. Μπορεί να, να έχουν μιλήσει ήδη. Α, εντάξει, οκ. Θα περιμένουμε τότε. Okay. Από παλιότερα, όχι τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε. Έγινε, φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Σταύρο. Έλα. Αμφιλοχία εδώ. Πού είσαι. Πού να είμαι, ρε φίλε, απέχω, συνειδητά, απέχω. Να σου πω, να ξέρεις ότι παίρνω γραβιέρα αμφιλοχίας για σένα. Χωρίς να ξέρουμε πού... Αλλά... Γραβιέρα ή κέφαλο γραβιέρα. Πού είναι το κέφαλο γραβιέρα. Άμα βρεις εμένα θα στο πάρω, θα φάω στο δώρο. Θα φάω στο δώρο, αλλά θα περάσεις και δεν κοιτάει. Τον έχεις εύκολα τον πανετολικό, τον παίρνεις, κάνεις διπλό εύκολα, οπότε εντάξει, δεν είσαι τόσο... Άκου τώρα να πούμε δύο πράγματα τώρα, εγώ έτσι επισημάνσεις, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω και το έχω ξαναπεί ότι πάντα το πρόβλημα όταν κάτι δεν πάει καλά είναι συνδυαστικό. Εγώ, για μένα φταίνει και οι παίχτες και ο προπονητής. Εγώ δεν μπορώ να τους βγάλω απ' έξω αμυνεξίες τους παίχτες. Δηλαδή ότι έχω ένα μπίσεις βαρ ο οποίος δεν μπορεί να πετύχει συμπαίχτη εδώ και 12 μήνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να τον βγάλω απ' έξω. Άλλος τον βάζει όμως ο μπίσεις βαρ, δεν παίρνει ο μπίσεις βαρ μόνος του. Αυτό που λες συμφωνούμε. Ναι, okay, είναι πολύ, δηλαδή εγώ φέτος έχω χάσει, το θεωρώ 90% αυτό που θα σου πω, ότι έχω χάσει ένα πρωτάθλημα από τους θεματοφύλακες. Θα το πω ευθέως. Ειδικά στην αρχή, η μία γκέλα διαδέχονται με την άλλη. Ενώ πέρυσι έπαιρνα βαθμούς. Εκεί που κόλωνα, έρχονταν ο Πασχαλάκης και έβγαζε αυτό που δεν έβγαινε και έπαιρνα βαθμούς. Φέτος δεν το έκανα. Παράδειγμα. Από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, δεν τους βγάζω από μια εξίσωση κτλ. Δεν λέω, φταίει και ο προπονητής. Όχι ότι δεν φταίει. Φταίει και ο προπονητής. Φταίει για μένα η χρονιά Μπελ Φερέιρα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι που ξεκίνησε και πέρασε το δικό του στυλ με τους τρεις πίσω, τον έναν μπροστά, πέντε πίσω από το center four και το four, και η ομάδα ρόλαρε απλά έτρωγε γκολ, τα οποία όμως ήταν και ατομικά λάθη και όχι τόσο σε transition και σε τέτοιο. Και από το match στον Άρη και μετά, από τα τέσσερα που τρώει με τον Άρη, τα οποία είναι τα τρία είναι του Σίφκοβιτς, αλλάζει, το γυρνάει σε ένα άλλο το οποίο πλησιάζει στο παλιό που παίζαμε. Τη βλέπει λίγο ο Λουτσέσκου, μάλλον έγινε και κουβέντα με τους ποδοσφαιριστές κτλ. Του κάθεται το αγώνας με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο,
πηγαίνουμε για λίγο καιρό και εκεί πέρα χάνεται, και από εκεί και πέρα χάνεται όλο. Είναι αγύμναστοι, αυτό είναι δικό του, δικιά του ευθύνη, ότι οι παίχτες πλέον δεν έχουν, φαίνεται ότι δεν, ενώ του Ολυμπιακού για παράδειγμα είναι δυνατοί στο 90 λεπτό, πιέζουν, τρέχουν, συγκεντρωμένοι και στο πλάνο τους κτλ. Αυτό είναι δικιά του ευθύνη. Αλλά από εκεί και πέρα για μένα έκανε λάθος που χάλασε το δικό του το αυτό που ήθελε να περάσει, αυτό που πέρασε από την αρχή δηλαδή. Τους τρεις πίσω, το νέο κτλ. Αυτό ήξερε αυτός, αυτό έπαιζε και παλιότερα, αυτό ήθελε να περάσει εδώ πέρα και για κάποιο λόγο το άλλαξε γιατί τρώγαμε γκολ. Τέλος πάντων, δικιά του ευθύνη, μας χαιρετάει κτλ. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και λίγο, δεν ξέρω τι άποψη έχεις γι' αυτό, που τα χωρίζω στα προ-Άρη και μετά Άρη Φερέιρα. Εγώ στέκομαι μόνο στην αγυμνασιά. Όλα τα άλλα είναι ένα χαμηλό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, εντάξει, εγώ στον Ολυμπιακό πιστεύω φίλο ότι δεν παίζει μόνο γυμνάσιο. Άσου. Εντάξει, όταν έχω και εγώ στο. Όταν αντιτόπικ δεν υπάρχει, αλλά ένα αντιτόπικ που υπάρχει, ή έχουμε τον Κουμπάρο πάλι εκεί πέρα να κάνει κατά το δοκούν ελέγχου, εσύ ό,τι και να κάνει θα σε πιάσουν, ενώ ό,τι και να κάνει άλλου δεν τον πιάσουν ποτέ. Λέω, άποψή μου αυτή δεν είναι απαραίτητο. Η εκπομπή δεν υιοθετεί, δεν ξέρω, εγώ τη λέω εγώ μόνο. Από εκεί και πέρα, για τα εξωαγωνιστικά, επειδή βλέπω ότι έρχονται εκλογές και επειδή μίλησε προχθές ο Δούκας και είπε ότι κανένας δεν είναι αυτοδύναμος και κατά πάσα πιθανότητα πάλι ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα πάνε μπροστά και θα... έτσι τουλάχιστον άρχισε να εννοηθεί και ο Δούκας. Ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει πριν τις εκλογές ή σε όποια συνεννόηση. Εάν ξαναβγεί διοίκηση ΠΑΟΚ ΑΕΚ, εγώ θα πω ένα πράγμα. Απέναντι στον Ολυμπιακό, εάν συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια αφέλεια και την ίδια ανοχή σε όλα αυτά τα οποία πάλι θα κάνει ο Ολυμπιακός, δεν είπα πάλι τα ίδια θα κάνει ο Ολυμπιακός, εάν συνεχίσει η ΕΠΟ και με αυτή την ανοχή να συμπεριφέρει απέναντι στον Ολυμπιακό, καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί, καλύτερα να μην ξανασχοληθούμε με την ΕΠΟ, καλύτερα να μην ξανασχοληθούμε με τίποτα. Δηλαδή, εάν κάνει, βγαίνει ο Θεοδωρίδης και λέει το μαγαζί και το κοντό του, ο Μαρινάκης το ίδιο, ο Καραπαπάς το ίδιο, που κάνουν μέσα στα γήπεδα κτλ. Και είναι ατιμόρυτη και έχει την ΕΠΟ εσύ με την ΑΕΚ, με παιδιά σου και με χαρά σου μετά για το ό,τι συμβεί από εκεί και πέρα. Αυτό θα να πω και δεν ξέρω την άποψή σου, θέλω να ακούσω. Αυτό. Έγινε. Χαιρετούμε. Τσαφάω. Να πάρουμε δύο γραμμούλες τώρα στο τέλος. Ένα λεπτάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Το ότι η γραβιέρα έχει τρύπες και βγαίνει από την Τουρκία, έπρεπε να το περιμένουμε. Το ότι η γραβιέρα έχει τρύπες. Είναι τυρί με τρύπες. Και ολοχεία συναμφή. Κατάλαβε. Να προσέχετε. Μπαϊλοχεία. Πώς είναι ολοχεία. Σερτζέν. Μπαϊσερτζέν. Πώς είναι ολοχεία. Είναι μόνο ολοχεία. Ενώ εδώ πάνω έχουμε την αμφίπολη. Είναι όλη η πόλη. Αμφίπολη, αμφίκλεια. Έχει διάφορες αιτήσεις. Δεν έχω να αφαιρέσω τίποτα από το φίλο που μιλούσε πριν, μα τίποτα. Δηλαδή όπως το είδε προπονητικά το πράγμα είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, δηλαδή φαινόταν ότι οι παίκτες τον πιέζανε, δεν θέλαν να παίξουν αυτό που ήθελε αυτός ο άνθρωπος ή δεν μπορούσαν. Και σκασμένοι και χορτάτοι, τι ξέρω εγώ, και όπως έτσι. Εσύ οι παίκτες μπορούν να παίξουν τα πάντα. Το θέμα είναι, έχεις τις δυνάμεις να παίξεις τα πάντα. Δηλαδή όταν μου δίνεις εμένα όλη τη χρονιά το Γιαννούλη να κάνει 70 σπριν το παιχνίδι, πόσο θα αντέξει ο Γιαννούλης, δε φίλε. Όταν υπάρχουν και θέματα πρακτικά. Ξέρεις όταν μου ακυρώνεις επιθετικά τον Μάτος, πόσο θα αντέξει και ο Μάτος. Ωραία, να μένει πίσω. Κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, απλά σχηματίζεται τώρα μια ψηλοαδικία. Όταν ένας προπονητής δεν έχει δικούς του παίκτες επιλογές, εννοώ. Του κλαμπ είναι, υπάλληλοι του κλαμπ είναι όλοι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα δική του, η ξαδέρφια ή. Τι λες, ρε. Τι σημαίνει δική του. Εννοώ να έχει επιλογές, να έχει ζητήσει 5 παίκτες και να μην του έχουν επιλογές. Δεν ήξερε ποιους θα έχει όταν, όταν ήρθε. Να μην δεχόταν. Ξεχνάς ότι ήρθε πριν γίνει η φάση με την Όβα. Μαζί, όχι, έχει γίνει. Εκείνη η εποχή ήταν. Εντάξει, μετά έγινε το Χαστούκι. Με τα 4 μίρια, ξέρω εγώ, που βρεθήκαμε. Ωραία, και πήραμε. Αυτό δηλαδή μπορεί να πει, υπολόγισε ότι θα φέρει έστω 2 παίκτες. Και θυμάσαι ότι το έλεγε με το που ήρθε, ότι χρειάζομαι έναν χαφ και έναν, τι έλεγε άλλο, μάμε τώρα. Έναν χαφ και κάτι ακόμα έλεγε, δεν θυμάμαι σε ποια θέση ζητούσε ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι και να λέμε, πάλι πάμε για επανασχεδιασμό. Να, αυτό είναι το άσχημο. Και δεν είμαστε και ιδιαίτερα γρήγοροι σε αυτά. Καλά. Πλάνο τριετίας.
Άστο. Καλή συνέχεια. Έγινε φιλιά, φιλιά. Κάποιοι λέγανε πενταετία. Εμεί δεν έχουμε υπομονή, 1,5 λεπτό να πούμε. Εμφ. Θυμάσαι ότι του έμφε. Πενταετού κατάταξη. Λοιπόν, Σταύρο, έναν αριθμό από το 1 στο 11. 8. 8 το 8. Αναδρομό εθνική αντίσταση 171 στην Καλαμαριά. Κορυφαία κατασκευαστική με τα καλύτερα προνομιακά πακέτα. Για ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών, αναδρομό παύλα.ανακαίνιση.gr και 2-3-11-2-41-508. Be easy. Ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2-3-12-34-34-34. Σας περιμένει το πιο γρήγορο και σταθερό ίντερνετ. Και βέβαια, αν θέλετε να κερδίσετε χώρο, ένα τηλεφωνάκι στο 2-3-10-7-62-164 στα Carpets Κολοκυθάς, CFD Carpets Κολοκυθάς. Έρχονται στο σπίτι, παραλαμβάνουν στρώματα, παπλώματα, χαλιά και οτιδήποτε άλλο σας πιάνει χώρο. Τα πλένουν, τα κρατάνε και σας τα επιστρέφουν όταν σφίξουν οι κόλλοι. Νίκη Λαβρεντιάδου, δεν είναι ομάδα. Όχι, δεν είναι ομάδα και δεν είναι της γνωστής οικογένειας που ανήκει το Καραϊσκάκι, να υποθέσω. Ναι. Είναι νικήτρια, ακολουθεί τρόικα από τις 12 μέχρι και τις 2. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 10. Να είστε καλά, τσάω.